Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Σαν να βλέπω φιλόλογο στο De La Salle. Στάθη Σταθόπουλος στην ΕΡΤ. Αναλύει το παιχνίδι Πορτογαλίας, Ισλανδίας. Γιατρός Ηρακλειδέας. Πρώτο μήνυμα. Έχω πολλά να πω σήμερα για αυτό το μάτς. Καταρχήν να πω ότι έγινα ρεζίλητος χιλιών καθώς έδωσα δύο άσους και ένα over σήμερα. Και εκείνος ο κόκκινος, μόλις έγινε το 0-1 της Σφουγγαρίας, άρχισε να στέλνει μηνύματα. Είχε λυσάξει να στέλνει μηνύματα. Και μόλις ισοφάρισε 1-1 η Πορτογαλία με εκείνο τον Γαϊδούρη, τον έξω αριστερά, που πήδηξε ο Βιερίνια 1-48. Έγινε τρίτος center back εκεί να πηδήξει ο Βιερίνια δεξί back στην Πορτογαλία. Γελούσε ο κόσμος σήμερα. Δεξί back ο Βιερίνια στην Πορτογαλία. Τον πάρω σε 3-3, τον βάλω δεξί back στον Μπάοκ. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, ο έξω αριστερά του Ηρακλή στα Ράνα, θα νίκει ο Άρης. Μετά από 3 χρόνια. Δύσκολα. Τη Τρίπολη και να τον περνάει. Λοιπόν, ο Γιάννης Χιλιτίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχω και δύο τύπους εδώ πέρα. Δύο κοπρίτες από τον Λαγκαδά. Ο ένας δουλεύει, λέει, σε ένα γραφείο τελετών. Σηκώνει πεθαμένος κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχετε κηδιακή. Πάρ το. Εντάξει, κάθε μέρα. Πάρ το αυτό από εκεί πέρα. Φέρ το τώρα λίγο, Λελίδη. Θα το αρπάξει με το χέρι του. Εδώ σηκώνει πεθαμένο. Τι αυτό, δεν μπορεί να σηκώσει. Ένα το βάλω εγώ έτσι εδώ, ωραία. Κάτσε εδώ, τάκ. Δεν πιστεύω να σηκώσει κανένα πεθαμένο σήμερα και να μην έπνεε στα χέρια σου. Όχι, όλα εντάξει. Εντάξει. Μαντιλάκια δίνεται. Δίνουμε φυσικά. Έχω κάτω στο αυτοκίνητο να σε δώσω μετά. Είσαι ο. Είμαι ο Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιώργο. Λαγκαδιώτη. Όχι, δεν είμαι το Λαγκαδά, από Καστοριά είμαι. Καστοριά. Ναι. Και τι κάνει το Λαγκαδά. Δουλεύω εκεί πέρα. Α, στην Καστοριά οι γονεί. Ναι. Λαγκαδά. Παντρεμένο ή όχι. Αραβωνιασμένο. Α, λαγκαδιώτησα. Ναι. Μάλιστα. Εσύ πάρε το. Μάλιστα. Συμπράξει, το ξέρουμε. Εσύ δουλεύει στον Τίγρη, ρε. Στον Τίγρη. Ποιο είναι ο Τίγρης, ρε. Α, ο Τίγρης είναι μεγάλη φίρμα, Κωστά. Στο Λαγκαδά. Στο Λαγκαδά. Έλα, ρε. Ναι. Τι κάνει εκεί. Δουλεύω, είμαι υπεύθυνο. Τι υπεύθυνο είσαι. Με τις σκάφες, με όλα αυτά. Σκάφες. Με τις σκάφες. Ποιες σκάφες. Ό,τι έχει με ποτά. Τι κουβαλάς ποτά. Ποτά, οτιδήποτε. Σερβίρω τον κόσμο. Α, σερβίρεις. Α, συγγνώμη, ναι. Εκεί μπάρ είναι δηλαδή. Είναι γενικών καθηκόντων να σου δώσουν. Σαν και εμένα ένα πράγμα. Ναι. Μπράβο. Είσαι πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Ναι, το γλυκό το αγόρι. Ωραία, θα πάμε μαζί παρέα. Ήρθαν να δουν την εκπομπή τα παιδιά από το Λαγκαδά. Πόσα χιλιόμετρα είναι ο Λαγκαδάς, αυτό είναι 30. Όχι, πιο λίγο δεν είναι. Πιο λίγο, 22, 25. Το κέντρο είναι 22-25. Μια αμαρτωλή ομάδα. Τα ξέρω, τα έχω μάθει. Παίρνει καλές διαιτησίες, αυτά κτλ. Καλά κάνει. Αφού μπορεί και το κάνει, γιατί να μην δεν το κάνει. Γιατρός Ηρακλειδέας, οι Πορτογάλοι με διπλάσια κατοχή έγραψαν τα ίδια χιλιόμετρα με τους Ισλανδούς. Αυτό οφείλεται στο πολύ κουβάλιμα μπάλας από Αντρέ Γκόμες, Ζωάο Μάριο και τη διαρκή κίνηση των ακραίων μπακ και του δίδυμου Ρονάλντο Νάνι. Χώροι δημιουργήθηκαν, 27 τελικές επιχειρήθηκαν, αλλά απομονώσεις δεν έκαναν οι Πορτογάλοι. Λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας, ο οποίος είδε την τετράδα του ρόμβου με τον Ντανίλο να κάνει πολύ καλό παιχνίδι, σαν εξαροχτάρι. Ζολομάριο και ο Γκομές στα πλευρά, ο Μουτίνιο σαν δεκάρι και ο Νάνι με τον Ρονάλντο, σέντερ φορ με τον Ρονάλντο να παίρνει πολλά μέτρα και πολύ χώρο στο παιχνίδι. Και θέλουμε να δούμε για ποιο λόγο έγινε αυτό. Με Πέπε Καρβάνιο καλούς στα στόπερ, με Αχίλιο Πτέρνα αμυντικά το Βιερίνια, ο οποίος εκεί δικαιώνει το Μουρίνι, ο οποίος δεν παίρνει κάτω από ένα 80 παίχτη, γιατί σου λέει αν παίρνει ο παίχτης κάτω από ένα 80 και είναι ένα 63 σαν το Βιερίνια και 64 και πηδήξει, ξέρω εγώ, με τον Μπάρνιασον που είναι γαϊδούρι, παιδαράς και αθληταράς, εκεί θα γίνει σκηνικό. Εντάξει, 1-1 με κενά από την πλευρά του Βιερίνια και χαμηλά στα πρώτα 10 λεπτά. Πολύ έξω ο Ρονάλντο από τις περιοχές και έδειξε ο Ρονάλντο ότι το πολέμησε, το προσπάθησε. Δεν ήταν ο Ρονάλντο δηλαδή. Δεν ήταν ο Ρονάλντο του τελικού του κυπέλου που με εξόργησε. Δηλαδή με έβγαλε από τα ρούχα μου. Ήταν ένας Ρονάλντο ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα τη φόρμα του. Ο οποίος βγήκε σαν δεύτερο center forward δίπλα στον Νάνι και έκανε μεγάλες διαδρομές. Πήρε την μπάλα, την κατέβασε, βγήκε εξ αριστερά, πήρε κούρσες. Έκανε πράγματα δηλαδή. Ήταν άθλιος εκτελεστικά. Πολύ κακός εκτελεστικά. Υπάρχουν τσεκαρισμένες κάποιες φάσεις εδώ. Για παράδειγμα, μια μεγάλη παλιά για Ρονάλντο από τον στόπερ
σκάει μπάλα κάτω και δεν μπορεί να την πιάσει στα καλά του, θα το είχε κολλήσει στην απέναντι γωνία. Βρήκε δηλαδή στο 30 πόσο, στο 43 πάλι μια τέτοια σέντρα, πάλι δεν μπόρεσε να πηδήξει στο δεύτερο δοκάρι, στατικός, δεν σηκώθηκε μέχρι τον ουρανό όπως σηκωνότανε. Έδειξε ότι δεν είναι στο εκτελεστικό καλά. Στο 47 μόλις ξεκινάει το μάτς, γίνεται μια παλιά μακρινή αποκρούει εκείνο το γαϊδούριο δεξιός ο στόπερ της Ισλανδίας. Δεν έρχεται γρήγορα πίσω ο Χάφτη, μπαίνει ο Ρονάλντο, τη σουτάρει με τα αριστερό, τσαπατσούλικα αυτά, πάει δεν πάει μπάλα μέσα. Στο 85 κεφαλιά κακή πάνω στον goalkeeper. Στο 57 σε αντεπίθεση με το αριστερό κοντράρι το σουτ. Εντάξει, δηλαδή τον είδα πολύ πεσμένο, φιλότιμο, έξω από την περιοχή να προσπαθεί να δημιουργήσει, να βγαίνει έξω αριστερά να παίρνει κουρσίτσες. Το έπαιξε το τόπι, αλλά έδειξε ότι είναι πάρα πολύ πίσω. Και όταν ο Ρονάλντο είναι πάρα πολύ πίσω, βλέπεις ότι σκαλώνει ολόκληρη ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα λες, όχι ομάδα είμαστε. Εντάξει, ομάδα είμαστε. Άμα δεν τραβήξει ο μεγάλος, δεν γίνεται. Καλοί είμαστε, ας πούμε, όλοι εμείς είμαστε εργάτες. Καλοί είμαστε οι εργάτες. Αλλά έχουμε, ας πούμε, και τον αρχηγό. Ο αρχηγός δεν τραβάει. Το βγάλαμε και έξω από την περιοχή να κάνει τη μεγάλη διαδρομή κτλ. Τέλος πάντων, 1-1, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ η Πορτογαλία όσον αφορά τα τρεξίματά της. Έπεσε πολύ ο Ντανίλο στο δεύτερο ημίχρονο. Έκανε φανταστικό πρώτο ημίχρονο. Δίκαιο το αποτέλεσμα, δεν το λες. Έπρεπε η Πορτογαλία να το πάρει το μάτς. Μια στιγμή αδυναμίας σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή ο Βιερίνια την κάνει την κίνηση. Μπαίνει δηλαδή στη σέντρα που γίνεται από την αντίθετη πλευρά. Ο δεξιός ο μπακ πρέπει να γίνει στόπερ. Έτσι λέω, είναι οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Έρχεται το παλικάρι στόπερ, αλλά είναι 1,5 κεφάλι πιο κοντός από τον άλλον. Μπαίνει ο άλλος στη σέντρα ψηλά, μπαπ, πάρ' το 1-1. Άντε βγάλε σύγκολ. Άντε βγάλε σύγκολ. Δεν ξέρω, ολόκληρη Πορτογαλία περιμένει το Βιερίνια να παίξει εκεί δεξιμπακ. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ολόκληρη Πορτογαλία να έχει το Βιερίνια δεξιμπακ? Επειδή τον έχει στη Βόλσμπουργκ ο Σωσίας του Κούγια και πάνε να παίξουν, ξέρω εγώ, Ρεάλ Μαδρίτης Βόλσμπουργκ και έχει ο Ρονάλντο έξω αριστερά με δεξιμπακ το Βιερίνια. Αυτό στημένο μάτς να είναι από τον αντίπαλο, δεν το κάνεις. Δηλαδή σε πάνω στο κυνήγι η οπαδοί των ομάδων, να πούμε. Εντάξει. Δεν το περίμενα, δεν το περίμενα. Όπως και με τον κόκκινο, δεν τώρα θα δω πώς θα τον αντιμετωπίσω αύριο. Αν και μου του είπα ότι αν είσαι μια κουφάλα ενός δέντρου χρήματα, ας πούμε 10 χιλιάρια, δεν παίρνεις ένα χιλιάρικο να παίξεις δυο άσους. Η over την Πορτογαλία. Όχι, λέει ο κόκκινος. Γιατί όχι, ρε, του λέω, ρε. Ουγγαρία, ποια Ουγγαρία. Ποια, πάρ το 2-0. Χαχαχα, να γελάει. Σαν βουρνούδιος ο κόκκινος. Δεν ξέρω αν τα έπαιξε, βέβαια. Δεν έχω υπόψη μου. Αλλά αυτό το 1-1 μόλις έγινε το 1-1, τρελάθηκε ο κόκκινος. Τρελάθηκε. Στέλνει ένα μήνυμα. Ρε άνθρωπε, λέει. 2-2, λέει, δεν σε πιστεύω. Τη βρήκες, λέει, την κουφάλα του δέντρου, λέει, να πάρεις τα λεφτά. Μπα, χορτάρια είχε. Πολύ μεγάλα χορτάρια. Δεν πήγα εγώ με τη φρέζα να κάνω, πώς το λένε, αυτή την αποψήλωση του κτήματος. Και η κουφάλα ήταν γεμάτη δέντρα, πώς το λένε, χόρτα και αγριόχορτα και τσουκνίδες. Οπότε τη γλίτωσα. Το μην το παίρνετε στα σοβαρά και πάτε στο κτήμα εκεί που έχει και πάτε και ψάχνετε σε καμία κουφάλα δέντρα. Γιατί είστε και ηλίθιοι εσείς που ακούτε. Λίρες. Ναι, πριν βρείτε τίποτα λίρες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Τι άλλο είχαμε σήμερα? Την Ουγγαρία δεν την είδα, έπαιρνα βαθμούς. Οπότε με ρωτάτε για Ουγγαρία και τα λοιπά, δεν το είδα το μάτς. Εγώ δεν μου άρεσε. Εγώ το είδα το μάτς, παιδιά, και δεν μου άρεσε καθόλου. Ποιο, η Ουγγαρία? Η Ουγγαρία. Δεν το είδα, τι είδες? Δεν είδα. Δίκαια νίκη. Ναι, ήταν δίκαια. Δίκαια νίκη. Δεν είχε τις φάσεις. Ναι. Είχε κάποιες φάσεις. Τώρα, όσο για τον Αλάμπα. Μόνο Αλάμπα, ηγέτης. Ναι, τίποτα. Εσύ πέταμε ένα ζήτημα. Είχατε καμιά κυρία? Όχι, κοντά. Την Ιταλία μόνο παρακολούθησα. Μπάρεσε πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Προσέγγισε το παιχνίδι πολύ καλά, έτσι. Ναι, πάρα πολύ καλά. Ναι. Και με ψιλοάρεσε η Γερμανία. Σε ψιλοάρεσε. Ψιλοάρεσε, ναι. Τι ήταν αυτό που είδες που δεν σε άρεσε? Δεν ο ρυθμός. Ο ρυθμός, πιο πολύ ο ρυθμός. Δεν είδες ότι οι Γερμαναράδες τον κράτησαν χαμηλά εξ επιτούτου? Ναι, έτσι. Δεν είδες ότι μετά το 1-0 έκανα κατοχή, δεν βγαίνανε σε εντάσεις μεγάλες κτλ. Γιατί κρατάγανε
Τα μετράνε αυτά. Είναι επαγγελματίες απατεώνες οι Γερμανοί. Ποδοσφαιρικά, έτσι. Ναι, τα μετράνε όλα αυτά. Όλα, Κώστα, όλα. Εγώ πιστεύω αντίθετα ότι φέτος δεν είδαμε καθόλου παιχνίδια στο Euro. Και πιστεύω ότι δεν θα δούμε. Τι περίμενες δηλαδή να δεις? Πιστεύω κάτι καλύτερο. Περιμένεις να δεις δηλαδή γκολάρες, περιμένεις, ναι, να δεις περιμένω ατομικές ενέργειες. Σαφώς. Καταρχήν δεν έχουμε εξτρέμ. Ο μόνος εξτρέμ ο οποίος μας συγκλώνησε ήταν αυτός ο Γάλλος, ο Παγιέ, ο οποίος κάνει την κίνηση από τα εξτρέμ προς τα μέσα και σουτάρει και πετάζει γκολ. Δεν το έχουμε αυτό. Ξέρεις γιατί δεν το έχουμε αυτό? Και πιστεύω δεν θα το δούμε φέτος. Ξέρεις γιατί δεν το έχουμε αυτό? Γιατί δεν το έχουμε αυτό? Γιατί οι περισσότεροι προπονητές για να καλύψουν το χώρο του κέντρου με πολλούς παίκτες εσωτερικούς βάζουν πολλά οχτάρια εκεί πέρα. Κατάλαβες? Ποιος είναι? Μάλιστα. Ναι. Ναι. Η κουφάλα δέντρου είμαι. Εσύ είσαι κουφάλα γενικώς. Ρέα πίτανε άνθρωπε. Δηλαδή αυτό που έκανε σήμερα πρέπει να σου στείλει αύριο ο William Hill, Sporting Bet, όλες οι εταιρείες πρέπει να σου στέλνουν δώρα αύριο. Πες μου ρε κόκκινε, δηλαδή είναι δυνατόν με αυτό το 4-4-2? Όχι, ναι. Άστο. Τι? Λοιπόν, έκανε μια πολύ σωστή επισήμανση στην αρχή. Αν θες να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, αλλά εγώ πήρα για καλαμπούρι. Πες ό,τι γουστάρεις. Τι είδες? Λοιπόν, ναι. Για το Βιερίνια συμφώνω. Ότι επειδή το δεν έχει ο Γάλλος δεξί μπακ πρέπει να το βάλει και εσύ, συμφώνω. Άστο. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Παίζουνε οι ομάδες αυτές τα πρώτα τους παιχνίδια. Υπάρχει το αίσθημα. Το Σάντος το βλέπεις τώρα εκεί πέρα? Ποιο? Το Σάντος. Δεν παρακολουθώ τώρα. Όχι, όχι, τώρα που κάνει συνέντευξη τύπου με ένα μπλε κουστούμι και με μια μπλε γραβάτα κτλ. Όχι, δεν τον παρακολουθώ. Δηλαδή, αν σου πούνε ότι δεν είναι, ας πούμε, αυτός, δεν το ξέρεις το Σάντος. Ναι. Και σου πούνε ότι είναι ο Μπαμπούλας, ας πούμε, το γραφείο Κηδιών. Θα το πιστέψεις. Ναι. Άλλο είναι το ρούτο. Ομοιότητα, φοβερή. Φοβερή ομοιότητα, κόκκινε, φοβερή. Ναι. Κατάφερε, ρε μάγε. Εγώ πιστεύω στο άστρο του Σάντος γενικότερα. Ναι. Δεν το είδα σήμερα, ναι, δεν το είδα. Εγώ δεν έπαιξα σήμερα. Και εγώ πήγα η κουφάλα του δέντρου και αγριόχορτα να μου. Ναι, ναι, καλά. Κουβά. Λοιπόν, αλλά αργότερα μετά το 85 θα βάλει γκολ η Πορτογαλία. Γιατί λέω, το βάζει, πάντα το βάζει. Το είχε και θα το τρώγε λίγο ακόμα. Ναι, έπεσε ο Ντανίλο σε δυνάμεις εκεί. Αυτός άλλαξε και τους τρεις του ρόμβου. Τον Ντανίλο τον άφησε. Ίσως και έκανε και καλά, αλλά επειδή ήταν σφιχτόκολο το μάτς, πήρε πολλά μέτρα πήρε και κουράστηκε αυτός. Με την αλλαγή του Σάντσες μόνο που έβαλε το μικρό. Ναι. Και έβγαλε το παικτάρα. Όχι ότι ο μικρός δεν επεκτάρα, αλλά έχει ακόμα να γίνει. Ναι. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι άλλο. Είναι τα πρώτα παιχνίδια. Σου εξηγώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μίσος μεταξύ Αυστρίας και Ουγγαρίας. Γιατί υπάρχει, δηλαδή. Είναι τρομερή ομάδα. Δηλαδή, τι μίσος υπάρχει, δηλαδή πολιτικό? Δεν γουστάρει ο ένας τον άλλο. Δεν γουστάρουν το μεταξύ τους. Σαν λαοί, δεν είδες τι αντιπαλότητα υπήρχε? Ήταν Αυστρο-Ουγγαρία, με λέει ο Γιάννης. Και διαχωρίστηκε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν υπερηβόητη Αυστρο-Ουγγαρία. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι άλλο. Άντε πάλι το ζητούμενο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Θέλω να ακούς, ρε Σικώστα. Ναι, ναι, εσύ μιλάς ποδοσφαιρικά, αλλά ξεχνάς μια παράμετρο. Είναι τα πρώτα παιχνίδια. Εκεί. Στα πρώτα παιχνίδια μια ομάδα και με το χ ο Σάντος καταστράφηκε τώρα. Όχι, αλλά με την νίκη καθάριζε ο Σάντος. Σφιχτόκολα δεν το βλέπω τώρα. Θέλει δύο νίκες μια ομάδα για να καθαρίσει. Είδες. Με την ισοπαλία δεν τρέχει τίποτα. Πάσε στον κουβά. Μιλάμε επεκτικά τώρα. Αν στην επόμενη αγωνιστική που χρειάζεται νίκη δεν την ποντάρεις, ναι, είναι λάθος εισαγωγικά. Εκεί να δεχτώ το 1.50-1.47. Σου είπα και το πρωί, το μεσημέρι. Δεν υπάρχουν αυτές οι αποδόσεις. Δεν υπάρχουν. Είδε στην Αυστρία, περιμένει από τον Αλάμπα τι θα κάνει ο Αλάμπα και αν θα σουτάρει ο Αλάμπα. Ένα που Αλάμπα δεν τράβηξε. Εγώ δηλαδή από την Πορτογαλία τι περίμενα σήμερα? Τι περίμενες? Ναι. Η Πορτογαλία να γίνουν 4 στη μένα, να σηκωθεί μέχρι το Θεό Ρονάλντο, να κάνει το ένα και τι να περιμένω δηλαδή τώρα. Λοιπόν, Κώστα, ναι, τι να περιμένω, το Βιερίνια, το Σωσία λοιπόν, του Νάνου στον ελληνικό κινηματογράφο, εκείνον. Τι να περιμένω, ας πούμε. Από το Μουτίνιο να μπει. Λοιπόν, ποιον, ο Γκομές καλός είναι. Μακροχρόνια στοιχήματα δεν παίζω. Σου λέω λοιπόν σήμερα ότι τρία φαβορί ξεχώρισα. Ιταλία, ναι. Πορτογαλία. Φαβορή Πορτογαλία. Ναι, ναι. Και Κροατία. Και το λέω για την Πορτογαλία σήμερα μετά το 1-1. Μάλιστα. Ομάδες οι οποίες δείξανε πράγματα, κοίταξε να δεις. Η Πορτογαλία είναι ίσως από τις καλύτερες
Πορτογαλίας που έχουμε δει μετά από εκείνη του 2000 που έφτασε μέχρι τον ημιτελικό που αποκλείστηκε με το χέρι του Ξαβιέ. Δηλαδή η Γαλλία σε χαλάει, ας πούμε. Η με τα 2-8 δέκαρα. Θα σου πω. Ναι, σε χαλάει. Γιατί τη μελετήσαμε σωστά και οι δύο. Ναι. Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας. Πάντε πάλι τα γένια θα ευλογήσω. Τώρα θες να μιλήσουμε για εδώ. Τι να ευλογήσει τα γένια σου, πάντερα μου, ακούμε. Εντάξει, τι είδαμε. Γιατί δηλαδή, είδαμε. Η Γαλλία δεν έχει προπονητή. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Τελείωσε. Η Γαλλία δεν πρόκειται να προχωρήσει. Ο προπονητής κινείται λάθος. Την κατεβάζει λάθος, παίζει λάθος, κάνει λάθος αλλαγές. Τι περιμένεις να δεις άλλο δηλαδή. Εσύ ξέρεις. Να περιμένουμε τον Μπαγκέτ αν θα κάνει κι άλλα δύο γκολ. Ή άμα κάνει τόσα γκολ μέχρι τον τελικό, μπράβο του. Και το λέω κόντρα στην προϊστορία που λέει ότι η Γαλλία όποτε φιλοξένησε μεγάλη διοργάνωση. Μήρε, άστα ρε τα στατιστικά. Άστα ρε τα στατιστικά. Ρόλο, μα δεν είναι καμία τυχαία ομάδα. Μήρε με τα στατιστικά. Και ο Εθνικός κάποτε και ο Ηρακλής και ο Άρης ήταν αλφα-εθνική. Ρε, πέσανε, διαλύσανε. Ρε, άστα ρε. Εντάξει, μην βγάζει συνέστημα τώρα. Άστα. Τι να σε βγάλω συνέστημα, ρε κόκκινε. Ένα μόνο καρδούμπα, καμιά καρδούμπα σε βγάλω τέτοια ώρα. Συνέστημα. Καρδούμπα δεν μπορεί να βγάλει. Τι να σε βγάλω συνέστημα. Κατάφερε να βγάλει διπλό την Ουγγαρία. Είσαι μάγο, ρε. Είσαι μάγο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Διπλό και σε ρωτάω από τώρα ρε αλήτη. Ναι. Λοιπόν, παίζει αύριο Ρωσία-Σλοβακία. Ρωσία-Σλοβακία, ναι. Δώσε προγνωστικό. Δεν υπάρχει άσος. Ωχ, Παναγία μου, θα καταστρέψει τον κόσμο. Δηλαδή, με συγχωρείς. Ναι. 11 βέλη. Ναι. Άμα τους βάλεις εδώ, πώς λέγεται, στην πύλη αξιού μπράβους. Δεν θα τους πάρουν και τους 11 εκεί πέρα. Αργή ομάδα. Βαριά ομάδα. Η Ρωσία. Η Ρωσία. Έμπειρη, όμως. Ναι. Έμπειρη. Βαριά ομάδα! Έμπειρη και ένας πολύ καλός θεματοφύλακας όπως είναι ο Κενφέθ. Άσχετα ρε παιδιά. Βαριά κορμιά ρε μεγάλε! Και Ρουμανία-Ελβετία, δώσε προγνωστικό. Ρουμανία-Ελβετία, δεν τις ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν τις ξέρεις. Όχι. Δεν τις ξέρω. Και τα δύο είναι over και πάνε προς το διπλό. Α, Ρωσία δηλαδή, συμφωνείς μαζί μου. Δυστυχώς. Δυστυχώς, συμφωνείς. Με τα λύπης μου το λέω. Α, λυπάσαι κιόλας. Με τα λύπης μου γιατί με τρομοκράτησε σήμερα. Ναι. Σπάσανε δύο, δηλαδή. Έκανα καλαμπούρι και λέω πάει το καημένο το δέντρο, το κατέθεψε ο Βαλακρός. και λέω, αν καταστρέψει και την Πορτογαλία πρόκειται για μάγο, τελείως. Όταν έβαλε τον κόλλη η Ισλανδία, χάρηκα υπό την έννοια, λέω είναι ό,τι πρέπει τώρα για να βάλει τον κόλλη η Πορτογαλία στο τέλος. Ναι, και δεν το έκανε ούτε αυτό. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε ούτε αυτό. Δεν πήγανε με το πάθος που θα πηγαίναν αν κρινόταν το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα βλέπαμε άλλη συμπεριφορά. Ήταν ένα παιχνίδι να φορμαριστεί ο Ρονάλντο λίγο. Ο Ρονάλντο σήμερα θύμισε κάτι από Μέση στην Αργεντινή και από Νεϊμάρ στη Βραζιλία. Δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος πήρε στην πλάτη του την Πορτογαλία. Μάλιστα. Ωραία. Εσύ είδες κανέναν Ρονάλντο να την παίρνει στην πλάτη του. Εγώ είδα ένα Ρονάλντο, ένα Ρονάλντο όχι αδιάφορο. Είδα ένα Ρονάλντο. Ναι, αυτό είδα ένα Ρονάλντο. Ο οποίος με προβλημάτισε. Γιατί βγήκε πολύ έξω από την περιοχή ενώ είχε τρία χαφ να δημιουργήσουν οι Πορτογάλοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαν ο Ντανίλο Άρση είναι εξαροχτάρι. Γκόμες, Ζολομάριο και ο Μουτίνιο. Τρεις. Ωραία. Ο Βιερίνια έβγαινε πολύ ψηλά, φόρτωνε. Και ο Γκερέιρο δεν έλεγε η μπαγκάρα, αλλά έβγαινε και αυτό σε πάνω ψηλά. Για ποιο λόγο να παίξω εγώ πολύ μεγάλο χώρο ο Ρονάλντο. Αυτή είναι η μεγάλη μια μου απορία. 4-4-2 είναι. Άντε να βγει έξω από την περιοχή λίγο, άντε να βγει να πάρει τον μπακ τον ένα το βαρύ έξω, να παίξει ο Μουτίνιο μέσα. Ναι, αλλά γιατί τόσο μεγάλες διαδρομές, γιατί, για ποιο λόγο. Την έχεις ξαναδεί την Πορτογαλία να παίζει με τόσο μεγάλες διαδρομές, η δουλειά πορεία. Όχι και λόγω Σάντος την είδα πολύ ανοιχτή. Ακριβώς. Το πορτογαλικό ποδόσφαιρο μπορεί να τα πει ο Γιώργος Σωμάτσης, ο οποίος το παρακολουθεί πάρα πολύ, φέτος έβγαζε συνέχεια over, συνέχεια. Αυτό το οποίο έχουν τα τρελά τραξίματα που έκανε οι Πορτογάλοι με τη νέα φουρνιά προπονητών που έχουν βγάλει και είναι σχολή, έβγαλε πάρα πολλά over. Δεν ξέρω αν επηρεάζεται ο Σάντος. Καλά, ας ένα παίξει ας πούμε η Πορτογαλία κανένα μάτς με εισάξιο ή με καλύτερο αντίπαλο, με ένα μεγάλο αντίπαλο, να δούμε αν θα κάνει μεγάλες διαδρομές, να δούμε τις γραμμές κτλ. Να τη δούμε στον όμιλό της. Ναι, γιατί και αυτή η ομάδα που αντιμετώπισε σήμερα για παράδειγμα, δηλαδή τον γκολ που τρώει. Η τετράδα της είναι ο ένας στόπερ. Ναι, είναι στα 40 Κώστα, μέτρα. Είναι η ευκαιρία σου να πεις ότι η Ελλάδα. Ναι. Όπως λέγαμε κάποτε για τον Μπόζιταρ Μάλκοβιτ στο μπάσκετ. Πες το για να πάω σε διάλειμμα αυτό. Η Ελλάδα έκανε πολύ κακό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Άμυνα,
φουλ άμυνα και με καμιά πενιντάρα μπαλιά να κάνουμε ζημιά στον αντίπαλο. Έκλεισες, έκλεισες. Ο παδέ του Χατζηπαναγή. Έκλεισες. Φιλιά, φιλιά. Ο παδέ του Χατζηπαναγή. Ένα μήνυμα ήρθε και λέει: χρόνια αυτή η Πορτογαλία να μην έχει ένα center for. Σαν χειρουργείο με νοσοκόμες που λείπει ο γιατρός, λέει. Είναι. Απίθανο μήνυμα. Απίθανο μήνυμα. Τι έγινε, λέει στην Ερτρε, 29 χρόνια από τότε που γράφτηκε η ιστορία του Ευρωμπάσκετ. Ωραία, σαν το κύπελο του Άρη μου θυμίζει αυτό το πράγμα. Θα έχουμε τώρα να βγάζουμε τον Καμπούρη 80 χρονών, τον Γκάλι τον Γιαννάκη 60 τόσο χρονών. Έτσι. Θα βγάλουμε τον πολίτη, ζει ο πολίτη. Ο Κώστας, ζει ο πολίτη. Ζει ο πολίτη. Ναι, νέος, νέος. Καμιά 70 τόσο θα είναι. Καμιά 70 θα είναι. Τι άλλοι ήταν τότε, ρε. Θυμάστε. Πού να θυμάστε, αγέντη σα. Ποιο είναι αυτό. Το 87 γεννημένο, τι μήνα είσαι. Ο Φάνη. Ποιο Φάνη. Χριστοδούλου. Χριστοδούλου. Ναι, τι έκανε αυτό. Πω, από 180 κιλά θα γίνει. Έχουν λιώσει όλοι. 29 χρόνια πήραμε τίτλο. Φιλίππου. Ο Φιλίππου έπαιζε. Κασούλα. Καμπούρη. Ο οικοδόμο. Ο Φασούλα. Οικοδόμο. Ο Παόκτη. Ο Φασούλα. Κομμουνιστή. Ναι, ναι. Α, μια μιλάμε για Πάοκ. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Βρίζα. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Βρίζα. Τίμιος άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που άκουσα από την κασέτα του Θωμαίδη, του βγάζω το καπέλο που λέει ο Κόκκινος. Μπράβο, ο Βρίζας μπορεί να κυκλοφορεί πλέον ανακουφισμένος και να λέει στους φίλους του: ρε παιδιά, ακούσατε τι είπε ο Σάββας για μένα. Τελείωσε. Τώρα για άλλους τι είπε, τι με νοιάζει εμένα. Εγώ επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα πω τον καλό το λόγο. Δεν θα πω τον κακό το λόγο και το περίεργο. Δηλαδή να πω κακολογίσματα που λένε οι φίλοι μου οι παοξίδες. Γιατί να πω κακολογίσματα. Εγώ λέω ότι ο Βρίζας, παρά το γεγονός ότι είναι οπαδός του Ολυμπιακού, όπως είδε ο Θεοδωρίδης, είπε ο Θεοδωρίδης, να πούμε, ο οποίος έχει κάνει άνω κάτω όλη την κρατική υπηρεσία πληροφοριών. Τώρα μην με πείτε ότι είναι γέρος, έχει Αλτσχάιμερ, έχει περάσει τα 80, είναι υπερήλικας, είναι ξέρω εγώ τι είναι, τι δεν είναι. Δηλαδή τι, να μην πούμε. Ότι είπε καλό λόγο για τον Βρίζα, ότι είναι παλικάρι ο Βρίζας. Είπε. Αυτά να τα ακούνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ότι ο Βρίζας είναι παλικάρι. Τώρα, αν δεν είναι κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω. Παρεπιπτόντως. Θα ήθελα το μεσημέρι αύριο να βγει ο Δούκας να με κάνει κόσκινο να πούμε, να μου πει τι είναι αυτά που λέτε, ας πούμε, και τα λοιπά για τον Βρίζα. Γιατί από ό,τι ξέρω, τον Βρίζα δεν τον πολυχώνευε ο Δούκας. Εντάξει. Θα μου πει και εσύ, ρε Ραπτόπουλε, μη σε το μάρι και δεν χωνεύει, ξέρω εγώ, κάποιου φιλάθλου. Και κάποια ομάδα της Θεσσαλονίκης λες ότι δεν χωνεύεις. Εντάξει, και εσύ τι είσαι, κανένας καλύτερος. Κάθε ένας από εμάς έχει τα συναισθήματά του. Άλλος γιατί έχει εργασιακή σχέση με κάποιον άλλον. Άλλος επειδή ξέρω εγώ δεν γουστάρει κάποιον. Επειδή δεν του αρέσει τα μούτρα του, να πούμε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.340. Ρε Ρασί Ραπτόπουλε, μόνο συμβουλές για γράψιμο δεν έδωσε το μεσημέρι ο Κόκκινος. Το φίλο σου λέει το συγγραφέα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Καλή εκπομπή. Δεν είναι αυτό. Όταν βγήκε ο συγγραφέας εδώ του βιβλίου και μιλούσε με τον Κόκκινο εδώ και τα λοιπά, τι ερώτηση του έκανε ο Κόκκινος? Βγαίνει οικονομικά να πουλήσεις το βιβλίο, του λέει ο άλλος, ο οποίος δεν έχει ανάγκη τα λεφτά για το βιβλίο, ότι να ξέρεις αν βγάλεις τα έξοδα καλά είναι και τα λοιπά. Δηλαδή του λέει ο Κόκκινο, δεν θα γράψεις βιβλίο. Γιατί δηλαδή δεν έχει δηλαδή. Δηλαδή δεν έχει. Οι συγγραφείς είναι γεννημένοι συγγραφείς. Οι φανφαρόνοι είναι γεννημένοι φανφαρόνοι. Οι πεθαμεναζίδες είναι γεννημένοι πεθαμεναζίδες. Η ραδιοφωνική παραγωγή, η τηλεοπτική παραγωγή, οι τηλεπερσόνες είναι γεννημένες περσόνες. Ο κάθε ένας είναι γεννημένος για να κάνει μια εργασία σε αυτόν τον χώρο, να πούμε. Σε αυτή τη γη, έτσι. Μπορείς τώρα εσύ, Κόκκινος, με εκείνα τα δάχτυλα που είναι σαν σουτζουκάκια Σμυρνέικα, να πιάσει το πλήκτρο, να πατήσει ένα κουμπί και να βαρέσουν τρία, να πούμε, και να γράψει, α πούμε, εκτός αν υπαγορεύει. Έχεις, ξέρω εγώ, τους γραμματείς, έχεις την οικονομική ευκαιρία, έχεις το άλλο το δωμάτιο. Δακτυλογράφο. Έχεις, ας πούμε, την οπτική επαφή με τον Όλυμπο, έχεις μια. Θες να πας να εμπνευστείς. Γιατί για να γράψεις, το γράψιμο είναι σαν το χέσιμο, να πούμε. Δηλαδή, άμα δεν εμπνευστείς, δεν έχει το γράψιμο. Θέλω να πάω στο βουνό, θέλω θάλασσα. Ο άλλος τι συγγραφέας. Τώρα τον Κόκκινο δεν ξέχασα να το ρωτήσω τι τον εμπνέει αυτόν, ας πούμε, για να γράψει. Αυτά δεν τα ρώτησα. Λέγε. Καρζάν, εξού τι... το λέει και η παροιμία, έτσι. Ό,τι δηλαδή. Χέζε ψηλά και αγνάτευε. Μη τα, όχι, μη. Τρώνε τώρα τη μερική και τα λοιπά. Όχι, σωστό. Με συγχωρείτε, παιδιά. Λοιπόν, ο Λαγκαδάς δουλειές έχει.
Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Πεθαίνουν οι άνθρωποι. Όχι μόνο στο θέμα των κηδιών, γενικά. Τι, αγροτιά έχει, ας πούμε. Αγροτιά. Με τα αγροτικά ασχολούνται. Ναι, ναι, τι ναι, έχει ναι, εκεί, για πες μου να μάθω. Χωράφια. Έχει χωράφια. Με, ναι, σιτάρια και τέτοια. Σιτάρια. Ναι, ναι. Λαχανικά φρούτα. Λαχανικά φρούτα. Ναι. Έχει βιολογικά αυτά. Καλαμπόκια πολύ. Καλαμπόκια. Ναι. Καλαμπόκια. Ναι, ναι. Καλαμπόκια. Ο κόσμος εκεί πλούσιος. Είναι Θεσσαλονίκη που πάρει στις δουλειές τους. Πηγαίνουν, έρχονται, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι, αρκετό κόσμο. Έχει αρκετό κόσμο. Με το λεωφορείο το πρωί που πηγαίνουν, έρχεται κόσμο. Ναι. Είναι και από όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων έχει. Ναι. Από όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, τι κατηγορίες έχει. Κατηγορίες έχει και αυτούς που έχουν τα πολλά τα φράγκα έχουν και κάποιες μεσαίες κατηγορίες. Α, μάλιστα. Και έχει χαμηλές, δηλαδή, ναι. Από ομάδες τι υποστηρίζουν στο Λαγκαδά, ας πούμε. Πόσο κόσμο έχει ο Λαγκαδάς, έχει 5.000. Έχει γύρω στους 11.000 με 12 κόστα. Κομμόπολη. Κομμόπολη. Εκεί οι περισσότεροι είναι ΠΑΟΚ και Άρης. Άσε τι είναι. ΠΑΟΚ είναι. Μετά από τον ΠΑΟΚ ποιοι είναι. Μετά τον Άρη, μετά τον ΠΑΟΚ. Παιδί μου είναι ΠΑΟΞΙΔΕΣ πολύ. Τι ομάδα είναι αμέσως επόμενη. Τι χρώματα. Έχει και κόκκινο χρώμα. Ναι, μετά είναι Ολυμπιακή. Έχει και λίγο ναι, κόκκινο χρώμα, ναι. Μετά του είναι Ολυμπιακή. Ναι. Δηλαδή σε μια ακτίνα 30 χιλιόμετρων από Θεσσαλονίκη, 25 χιλιόμετρων, μου λες εσύ τώρα ότι στο χωριό Κομμόπολη, ναι, μετά του Παοξίδες είναι Ολυμπιακή. Μάλιστα. Έχει όμως και Αργιανούς και Ηρακλής. Έχει και κάποιους Αργιανούς, ναι, ναι. Έχει και σύνδεσμο εκεί ο Άρης. Α, εντάξει, ναι. Αλλά εντάξει, η Ολυμπιακή λες είναι πιο καλά, πολύ. Παιδιά, ήσυχα, παιδιά. Εντάξει, έχει να τονίσουμε. Ναι, Ηρακλής έχει σύνδεσμο, αλλά σπάνια βλέπεις Ηρακλής. Καρσονιέρα είναι αυτή, τι, μικρό, μεγάλο. Σε όροφο πάνω. Όροφα, αλλά πάνε, σπάνια βλέπεις Ηρακλειδέα στο Λαγκαδά. Ναι. Απέλ. Απέλ. Ναι. Για απέλ τι χρώματα. Τοπικιστές. Τοπικιστές. Ναι. Τοπικιστές μπλε άσπρο. Μπλε άσπρο. Μπλε άσπρο. Α, γι' αυτό είναι μπλε εκεί. Και ναι, έχει και τον Αϊτό. Ο Αϊτός ποιος είναι. Έχει και δικέφαλο Αϊτό σήμερα. Ο δικέφαλος ποιος. Απαοξίδες. Ναι. Μπλε όμως, όχι ένα άσπρο μαύρο. Α, έχει δικέφαλο Αϊτό. Δικέφαλο να είναι σε μπλε. Είναι πρόσφυγες, ας πούμε, και ορθοδοξίες και. Α, όχι, όχι. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Είναι ένα δικέφαλο Αϊτό μπλε, να πούμε. Ναι, ναι, αυτό. Μάλιστα, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 για τις ομάδες τις υπόλοιπες είναι μια κενή περίοδος. Κοίταξε να δεις τώρα, Παναθηναϊκός βγήκε από τη συμμαχία. Μεγάλες μεταγραφές δεν βλέπω να γίνονται. Μια μετριότητα να πούμε εκεί και τα λοιπά. Η ΑΕΚ προσπαθεί έτσι να πάρει με τις εκλογές της ΕΠΟ τα ηνία. Βάζει πλάτη και ο Σαββίδης για να πάρει η ΑΕΚ τα ηνία στις εκλογές της ΕΠΟ. Τώρα εντάξει, μιλάνε για συμμαχία, αγκαλιάζονται, φιλούνται κτλ. Εγώ είμαι επιφυλακτικός σε ό,τι έχει σχέση με συνεργασία. Είμαι επιφυλακτικός σε ό,τι έχει σχέση με συνεταιρλίκη, ιδιαίτερα με τον συνεταιρλίκη. Έλα να σου γνωρίσω τον συνέτερό μου. Σε δύο χρόνια έχουν πάει στα δικαστήρια. Έλα να σου γνωρίσω τον συνεργάτη μου. Τελείωσε. Σε δύο χρόνια, τρία έχουν παραδώσει τα κλειδιά κτλ. Δύσκολα είναι αυτά τώρα που. Ύστερα από μεταγραφές η ΑΕΚ βλέπω. Ψιλοκάνει και αυτοί καλές κινήσεις όπως κάνει και ο ΠΑΟΚ, σοβαρές κινήσεις. Κινείται, είναι σοβαρά, σοβαρά. Ναι, κινείται σοβαρά, υποχθόνια, ύπουλα, υπόγεια κτλ. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την ΕΠΟ. Ο Καλογιάννης είναι αυτός ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο έμαθα εγώ. Γραμμές τώρα ανοίγουμε τώρα. Τώρα μπορείτε να παίρνετε. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, ο Καλογιάννης να ακούσει τη θέση του Κυρτζίκη. Καλογιάννης είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού. Τώρα από την πλευρά των Αλωνών δεν ακούστηκε όνομα. Θα είναι ο γραμμένος, θα είναι ο ξεγραμμένος. Ποιος θα είναι δεν γνωρίζω. Δεν έχω υπόψη μου. Δεν μας έχουν αναφέρει. Δεν μας έχουν αναφέρει. Δεν μας έχουν δείξει κάτι. Ναι, θεσμικά ποιος θα είναι αυτός ο οποίος, ας πούμε, πήγε Ιούνιος, τελειώνει σε λίγο Ιούνιος, μπαίνει ο Ιούλιος, Οκτώβριο υπάρχουν εκλογές, δεν ξέρω τι γίνεται. Βλέπω μια κολυσιεργία τρόπον τεινά. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Θα ξαναπώ συγχαρητήρια στο Βρίζα. Αυτά που ακούστηκαν στην κασέτα των υποκλοπών. Τον ανεβάζουν ως ηθικό στοιχείο, ηθικό άνθρωπο, ο οποίος δεν χαρίζει κάστανα, και στα μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν παλικάρι, ήταν λεοντάρι, ήταν άνθρωπος ο οποίος έβαζε τα στήθια του μπροστά παραγωγικά και τα βρήκε σκούρα ο παππούς και λέει ο Βρίζας δεν χαρίζει κάστανα. Είναι πιο παλικάρι από το Ζαγοράκι. Δεν είπα εγώ αυτό. Α, εντάξει, έτσι άκουσα εγώ στην εκπομπή. Γι' αυτό. Αυτό τα λένε οι άλλοι. Ναι. Εγώ λέω τι είναι ο Βρίζας. Είναι παλικάρι, ναι. Είναι παλικάρι. Και οι Παοξίδες, αν και ο Ολυμπιακός ο Βρίζας, μπορούν να του βγάλουν το καπέλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα φίλο που περιμένει. Καλημέρα, φίλο. Καλησπέρα, φίλε. Καλώς ήταν. Το παλικάρι που έχει από το Λαγκαδά. Και τα δύο τα παλικάρια είναι από το Λαγκαδά, ναι. Ναι, τι ομάδα είναι. Παοξίδες. Έχει το Λαγκαδά Παοξίδες.
Έτσι μου είπαν αυτοί. Εγώ στο Λαγκαδά. Τελευταία αυτή. Φορά είχα πάει σε μια κηδεία. Είναι η πρώτη δύναμη στο Λαγκαδά. Παοξίδες λένε και μετά είναι Ολυμπιακή. Είναι, έτσι. Πρώτη ομάδα, είναι πρώτη ομάδα αυτή. Έτσι είπαν, ρε φίλε, τα παιδιά. Έτσι τι να κάνω. Είπαν. Ναι. Είχε τρεις γωνίες δηλαδή και μία τέταρτη. Τρεις γωνίες και μία τέταρτη. Ε. Ρε φίλε, είπαν τα παιδιά ότι στο Λαγκαδά είναι 11.000 κόσμος. Οι παοξίδες είναι πιο πολλοί. Στο Λαγκαδά είναι 13.200 τελευταία απογραφή. Άμα είναι τα παιδιά από το Λαγκαδά, πες. 13.200 τελευταία απογραφή. Ε, εντάξει, ωραία. Εσύ Λαγκαδιώτης είσαι. Εσύ να μας πεις δηλαδή ότι αυτοί οι 11.000 είναι πάω και εκεί, ε. Δεν είπα εγώ αυτό. Ε. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα ότι είναι. Ε, καλά, ρε φίλε. Και αν είναι πάω και δηλαδή θα μας κόψουν το μεροκάματο, δηλαδή τι. Δεν είναι θέμα του μισθού και του τέτοιου να πούμε. Να μην λέμε αναλήθειες. Εγώ όσο καιρό είμαι στο Λαγκαδά, τρία χρόνια. Πόσο καιρό είσαι, φίλε? Μισό λεπτό. Τρία χρόνια είμαι στο Λαγκαδά. Τρία χρόνια είμαι στο Λαγκαδά. Ναι, και πού ήσουν πριν? Άκουσε, εγώ Θεσσαλονίκη στον Εύος με έμενα. Ωραία, οπότε άκου κάτι, φίλε μου, με όλο το σεβασμό. Ναι. Γιατί εμείς εκεί μεγαλώσαμε και έχουμε πετάξει τα στήθη μας εκεί μέσα. Σε παρακαλώ, μας σκέφτεσαι τι λες. Άκουσε λίγο. Δεν παίζουμε το μυαλό μας εμάς. Καλά, φίλε, γιατί συγχύζεσαι καλά για τέτοια θέματα. Γιατί δεν ακούω αναλήθειες, ρε Αυτόπουλε. Και τι πρέπει τώρα να ανέβει η πίεσή σου? Να κάνουν προπαγάνδα και άλλη προπαγάνδα. Ε, τρία χρόνια και είναι Λαγκαδιανός, από πού, ρε? Εγώ βλέπω εκεί εκδηλώσεις μόνο πάω κάνει. Τι έχει? Εκδηλώσεις μόνο πάω κάνει. Εκδηλώσεις, λέει, πότε έκανες, φίλε μου, τελευταία εκδήλωση? Όταν πέρασα τον Ολυμπιακό. Εσύ, όταν σας πήραμε τις κούκλες και τα τέτοια από το mobile που είχατε. Περίμενε. Όταν πήγαμε τελικό με τον Παναθηναϊκό πριν δύο χρόνια που ήταν, εγώ άκουγα κόρνες μέσα στο Λαγκαδά γεμάτο. Τι γεμάτο άκουγες, ρε φίλε? Όλο κόρνες άκουγες. Πήγαμε 8 λεωφορεία, φύγαμε από το Λαγκαδά και εσείς πήγατε 3, ρε φίλε. Θα μας γυρίσει το μυαλό. Ναι, εγώ είπα για ότι. Για πρόσχε τι λες, παρακαλώ. Δεν είπα ότι ο Άρης είναι ανύπαρκτος. Είπε ότι ο περισσότερος είναι τρίτη δύναμη. Είναι Ολυμπιακός δεύτερη. Είχα τον Εύος μου και δεν θα πουλήσει τρέλα στο Λαγκαδά. Εγώ είπα ότι. Εγώ. Άκουσε με ένα σε γιατί συγχύζεσαι. Συγχύζεσαι, καλά σε ένα τόπο. Δεν είπαμε κάτι άλλο. Γιατί λένε αναλήθειες. Γιατί αναλήθειες. Εσύ λες ότι είσαι πρώτη δύναμη. Ναι, έτσι λέει. Αυτό βλέπω. Πόσα λεωφορεία φύγατε από το τελικό στο τελικό από το Λαγκαδά. Αυτό βλέπω εγώ. Ότι πιο πολλού παγκοσμίου. Πόσα λεωφορεία φύγατε, ρε φίλε μου, να τελειώνει. Πόσα λεωφορεία. Εγώ βλέπω ότι έχει πιο πολλού παγκοσμίου. Πες μου, πόσα φύγατε. Τα πιτσιρίκια, τα πιτσιρίκια. Πόσα λεωφορεία φύγατε. Είναι γεμάτα με φανέλα του Πάου. Πόσα λεωφορεία φύγατε. Δεν έχω δει κανένα πιτσιρίκα εκεί με φανέλα του Άρη. Μάλλον είσαι τυφλό, μάλλον. Κάτσε να μας πει ο άνθρωπος, ρε φίλε. Μισό λεπτό, πόσα λεωφορεία φύγανε στο τελικό όταν παίξατε? Πόσα πήγατε? Δεν πήγαν να τα μετρήσω πρωί-πρωί. Πώς είδατε, ρε φίλε, δηλαδή, και τα μετρήσατε? Μα σου λέω δεν πήγαν να τα μετρήσω πρωί-πρωί τα λεωφορεία που φύγανε. Ούτε στο Τασκάι πήγατε εκεί, στα χάλια, τρία λεωφορεία και τέσσερα δεν μπορούσατε να τα μετρήσετε. Σου λέω δεν ξύπνησα το πρωί να πάρω τώρα λεωφορεία. Να μιλήσει και να μιλήσει για οπαδική εκδρομή για το σύνδεσμο μα εκεί πέρα. Τραφούμε! Εγώ δεν είπα για συνδέσμο. Μόνο εσένα σέβομαι, Ραπτόπουλε! Κανέναν άλλον! Για να καταλάβω τώρα. Καλό βράδυ! Ναι, γιατί συγχύστηκε τώρα αυτό, δεν κατάλαβα. Δηλαδή οι Αργενοί παραπάνω στο Λαγκαδά δεν το ξέρω εγώ αυτό. Πραγματικά. Και στις γύρω περιοχές δεν γνωρίζω. Πόσα πούλμαν πήγατε στο τελικό. Από το Λαγκαδά. Ναι, από το Λαγκαδά. Δεν ξέρω. Οι ελεύθερες είναι γραμμές, πέσανε γιατί συγχύστηκε πολύ ο φίλος του Άρη. 90-90. Αργιανός ήταν αυτός ή ήταν? Αργιανός, μάλλον. Δεν είπε τι ομάδα ήταν. Μάλλον, από ό,τι κατάλαβα. Για τα Πούλμαν είπε. Ναι. Εντάξει τώρα, δεν είναι να τσακωθούμε τώρα για τα Πούλμαν. Πόσα Πούλμαν. Εγώ δεν είχα να μετρήσω πόσα Πούλμαν κατέβηκαν να του πάω και πόσα του Άρη και πόσα του Ηρακλή. Εντάξει, απλά εγώ αυτό που βλέπω, λέω εδώ και τρία χρόνια που είμαι εκεί, ότι έχει πιο πολύ κόσμο πάω. Βλέπω πιο πολύ ασπρόμαυρο. Αυτό είναι το θέμα. Και βλέπει και γάβρου πολλού μου είπε. Ναι. Και Ολυμπιακούς. Από παιδιά μικρά, ας πούμε, βλέπεις. Μικρά όχι παιδιά, λίγο πιο μεγάλος. Λίγο πιο μεγάλος. Ναι. Ο κόκκινος Κώστα έχει τις γνώσεις να κρίνει τον Ντεσάμπ και τον βγάζει άκουστο για να φανεί ο ίδιος γνώστης, λέει ο Νίκος. Τον Ντεσάμπ, δεν ξέρω ρε φίλε τι γνώσεις μπορεί να έχει ο κόκκινος για ένα προπονητή. Δεν ξέρω αν έχει γνώσεις. Πάμε στον επόμενο κύριο. Λες να είναι το Λαγκαδά για αυτός. Μπορεί. Ναι, καλημέρα, ναι. Ναι, φίλε. Κλείσε το ράδιο, φίλε, λίγο να σε ακούμε. Παγιωτόμαρο, τι κάνετε? Γεια σου το Μάρι, γεια σου Σταύρο το Μάρι. Γεια σου ψηλέ, γεια σου. Τι κάνεις? Καλά. Εγώ είπα να κάνουμε μια χαλαρή έτσι, προσέγγιση, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά ρε φίλε, δηλαδή τώρα να κάτσω να μαλώσω πόσους παοξίδες έχεις στο Λαγκαδά ρε φίλε, τρελάθω. Όχι ρε φίλε, κάτσε, είπαμε κάτι περίεργο, είπαμε κάτι κακό. Δηλαδή. Δεν είπες κάτι περίεργο, κι εγώ παοξί σήμερα αδερφέ. Απλώς τώρα να κάτσω εγώ να μαλώσω με κάποιον άνθρωπο ο οποίος να συγχυστώ επειδή είναι οι Αργιανοί περισσότεροι στο Λαγκαδά ή οι παοξίδες. Εδώ υπάρχουν πιο σοβαρά προβλήματα.
Ξέρεις τι, πολλά προβλήματα κουβαλάει ο κόσμος. Εσύ, έχουμε, επειδή υπάρχουν πολλά περισσότερα προβλήματα σοβαρά στην κοινωνία, είναι κακό να ασχολούμαστε τώρα να σου πω λίγο κάτι. Με τις οπαδούς και με τις ομάδες, έτσι. Το όνομά σου, αδερφέ. Το όνομά μου. Ναι. Γιώργος. Γιώργο, άκουσε με. Δεν υπάρχει να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο που ασχολούμαστε και να μετράει το ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής ποιος είναι λιγότερο βρώμικος ή περισσότερο βρώμικος. Ποιος είναι, ποιος είναι. Όταν είναι, όταν παίζεις το ποδόσφαιρο το ελληνικό, είσαι βρώμικος. Έτσι, άμα θες βρώμικος να κάνεις δικό σου πρωτάθλημα, πάνε σε μια άλλη χώρα και κάντο ρε φίλε. Όλες οι ομάδες είναι βρώμικες, όλες. Εντάξει, όλες οι ομάδες είναι βρώμικες. Όχι ρε φίλε, δεν είναι βρώμικες όλες οι ομάδες. Ο Θεοδωρίδης είπε ότι ομάδα, ο Πάοκ, φίλε, είπε ο Θεοδωρίδης ότι ο Βρίζας είναι παλικάρι, να πούμε. Ναι. Το Βρίζα, μισό λεπτό. Έπρεπε να μου το πει ο Θεοδωρίδης ότι είναι παλικάρι. Ναι, λέει, γιατί να πούμε ο Βρίζας. Ωραία, και εγώ θα σας απαντήσω στην πρόταση που, σε αυτό που είπε ο Θεοδωρίδης. Ναι. Ο Βρίζας θα μας απαντήσει κανείς τι ρόλο έπαιζε μέσα στην Πάοκ επί εποχή Ζαγοράκη. Και όταν έδωσε τον κύριο Ζαγοράκη ή όταν μαλώσανε, να μας πει για ποιο λόγο μαλώσανε. Μαλώσανε. Ναι. Μαλώσανε. Ποιος τον έφερε αυτό τον κύριο εδώ πέρα που έφερε τα πολιτικά μέσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν μου λες. Τα πολιτικά τα ξέρετε βασικά, Γιώργο. Εσύ θέλεις τα πολιτικά μέσα στον ΠΑΟΚ. Όχι. Όταν λες πολιτικά δηλαδή τι εννοείς. Θέλεις μέσα τους προδότες αυτούς που μας πήγανε πίσω όχι. Την Ελλάδα στον ΠΑΟΚ. Όχι, ούτε να τους βλέπεις δηλαδή. Σ' αρέσει να. Εγώ να σου πω κάτι. Δεν έχω δικαίωμα στο γάμο του Ιβάν που έκανε του Πιτσιρίκου. Απλώς εγώ δεν γουστάρω να με βάζει αυτός ο κύριος μέσα τον ΠΑΟΚ στα πολιτικά. Κάτσε τεχνίδια. Ρε φίλε. Γιατί να μην τον βάλει τον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Μπορεί να θέλει να πάρει δουλειές, ρε φίλε. Μπορεί να πάρει δουλειές ο ίδιος. Είδα τις δουλειές που πήρε εκτός από το Μακεδονία Παλάς. Τι δουλειές πήρε εδώ πέρα. Δεν πήρε. Και το Μακεδονία Παλάς το πήρε μισό-μισό με τον Άλωνα. Άσε τις δουλειές. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ νομίζετε ότι είναι οι 4 ή 5 μεταγραφές ή 6 μεταγραφές που κάνει. Αυτό είναι ο μεγάλος αβίδης για τον ΠΑΟΚ μας. Δηλαδή είναι οι 4-5 μεταγραφές. Ή τα 10 εκατομμύρια που έβαλε. Να μας πούνε πως τα έβαλε. Τα παγωμένα που τι τα κάνανε για να μας πούνε. Τα χαρίσανε. Πάνε τα παφού μου, το ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε αυτό, ρε φίλε. Το ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε αυτό, ε. Έβγαλε τον νόμο και ο ΠΑΟΚ κοβελήθηκε. Τι θα κάνουμε. Να σου πω λίγο κάτι. Μάλιστα. Για μένα, ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν είναι τα 2 εκατομμύρια που έχει χασούρα ο ΠΑΟΚ, άμα έχει κάθε χρόνο ή τα 3 εκατομμύρια. Αλλά. Άμα νομίζουνε ότι εγώ προσωπικά φέτος λέω ότι γίνεται κάτι καλύτερο. Δεν... Στο αγωνιστικό κομμάτι. Στο αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό. Λέω ότι ξεκινήσαμε επιτέλους να βλέπουμε μεταγραφές από την πρώτη βδομάδα που τελείωσε τα πλέον. Δεν είναι κάτι γι' αυτό. Που δεν το έχω δει τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ωραίο, καλό αυτό. Εκεί πέρα είμαστε καλά. Ωραία, να το μας πούμε. Πει όμως ναι. Το τι γίνεται μέσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ποιος τον έφερε αυτό τον κύριο, πόσα εκατομμύρια ευρώ είχε χρέος ο ΠΑΟΚ, που κανένας δημοσιογράφος Ραπτόπουλε, όσο ζητούσε ο λαός του ΠΑΟΚ, να βγάλετε το πόρισμα, εγώ το θυμάμαι αυτό για μια ζωή. Και εσύ ειδικά που σε θεωρώ μάγκα, πίστεψε με ότι τότε υπήρχαν μέσα κάποιοι μάγκες εισαγωγικά που φύγανε από το ραδιοφωνό σας και όταν τους ζητήσαμε το πόρισμα να μας το δώσετε εσείς οι ίδιοι, μας κάνατε τις πάπιες. Όχι μόνο αυτό. Και είναι αυτό αλήθεια. Όχι μόνο αυτό. Εκείνη εκείνος ο μάγκας με τη βαριά φωνή πήγε ένας δικηγόρος και του λέει θα σε καλύψω και νομικά. Εγώ δεν μπορώ να πω! Δεν μπορώ! Χαίστηκε! Οπότε να σου πω εγώ κάτι. Ναι. Μέχρι τώρα είναι μέλη γάλα ο Σαβίδης. Ναι. Με αυτά εδώ πέρα τους γύρω. Ναι. Αν λίγο υπάρξει κάποιο το οποίο θέμα είναι στο οικονομικό και γίνει καμιά μέρα κάτι ανάποδο, να δω τότε ποιοι θα βγούνε. Να δώσουν αυτόν τον άνθρωπο με χαρτιά, με στοιχεία, με το ένα μετάλλο. Να σε ρωτήσω γιατί κάτι. Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω. Ο λαός του ΠΑΟΚ τα τραβούσε πάντα αυτά και εμείς λέγαμε δείξτε μας το χαρτί με το πόρισμα. Δεν έβγαινε κανένας δημοσιογράφος. Δηλαδή τι συγγνώμη, περιμέναμε σήμερα ή χθες να βγει ο Θωμαΐδης για να βγάλει αυτό με τον Ολυμπιακό τις συνομιλίες. Και εγώ θα αντιστρέψω. Ρε Θωμαΐδη, γιατί δεν έβγαλες επί Βαρδινό Γιάννη και επί Πατέρα τις συνομιλίες. Τότε που ο ΠΑΟΚ κατέβαινε στο Χαριλάο και έτρωγε τη σφαγή μέσα στο Χαριλάο. Πού ήσουνα. Μίλησες γι' αυτό εδώ πέρα που ο ΠΑΟΚ χτυπούσε το πρωτάθλημα.
Όχι, μίλησε. Όχι, δεν... Άρα είναι τα συμφέροντα. Κατάλαβες γιατί το πληρώνει ένα κανάλι, ένα ραδιόφωνο, το οποίο είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Εντάξει. Οπότε. Ναι, αλλά δεν λέει. Δεν παρουσιάζει. Και γλύφουνε, άκου λίγο, το γλύψιμο στο ραδιόφωνο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το να δίνουμε δεξιά-αριστερά λεφτά, είναι το καλύτερο. Απλώς το θέμα είναι ότι θα υπάρξει δύσκολη στιγμή. Να δούμε ποιος θα στηρίξει αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεν μου λες αυτά που λέει ο Γέρος, ότι ο ένας ήταν μαλακός και ο άλλος σκληρός. Στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός σε στεναχωρεί αυτός σαν ΠΑΟΚ ξύ, να πούμε. Δηλαδή, ο άλλος ήταν μαλακός, ήταν πιο φιλικός μαζί μας, ενώ ο άλλος ήταν πιο σκληρός. Δηλαδή το μυαλό σου πάει, ας πούμε, και πετάει και στεναχωριέσαι, ας πούμε, τι, πώς. Φιλαράκι, σαν ΠΑΟΚ ξύ, δηλαδή, πώς νιώθεις. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ ρε φίλε, να σου πω εγώ μια αλήθεια. Εγώ αν είχα ένα γιο 20 χρονών. Άκου εμένα. Εγώ θα σου απαντήσω με μια απάντηση. Άκου αυτό και τελειώνουμε. Ναι. Εγώ αν είχα ένα γιο 20 χρονών, ο οποίος πήγαινε στη θύρα 4 και πλακωνότανε σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το πιάνανε. Ναι. Μου τον βάζανε μέσα μπαλαούρο, αυτόφορα και ιστορίες. Την τρέλα του απάνω, ναι. Παιδί 20 χρονών, αγόρι. Ναι. Και να άκουγα μετά το Θεοδωρίδη και να έλεγε ότι ο ένας ήταν σκληρός και ο άλλος ήταν μαλακός. Θα γυρνούσα τα μυαλά μου, ρε φίλε. Εγώ δηλαδή, σε πάω Ολυμπιακός να βγαίνει ο γέρος, ναι. Να βγαίνει ο γέρος και να λέει ότι ο άλλος ήταν μαλακός και να το θάβει η πόλη, δεν το δέχομαι εγώ. Το θάψανε το θέμα όλοι. Α, όλοι το θάψανε. Οι κότες. Να με τρυπάει εμένα όλοι. Ρε εσύ, άκου εδώ γιατί αυτά τα επαναστατηλίκια εμένα. Φτάνει. Ακούστε τώρα. Βγαίνει ο Αναστασιάδης και λέει με τρύπησε ο Τζαβέλας και οι παίκτες με τον Ολυμπιακό. Δεν τον παγώ ο Αναστασιάδης. Δεν του κάνει κανένας μήνυση. Είναι 5 βαθμούς ο ΠΑΟΚ μπροστά και ο Τζαβέλας βγαίνει MVP. Βγαίνει ο άλλος και λέει ο Ζαγοράκης ήταν φιλικός και ο άλλος ήταν αρσενικός. Και εγώ να έχω το γιο μου στη θύρα 4, στο Κορδελιό και στη Νεάπολη, στη φυλακή. Θα μου έρθει έμφραγμα να πάθω. Ποια Θεσσαλονίκη επαναστάτρια, βρε κότες. Έτσι είναι επαναστάτες. Πάμε επόμενη γραμμή. Ή να είμαι εγώ 20 χρονών, να με πιάσουν εμένα για την τρέλα μου, για την ομάδα μου. Έχασα ένα 0, ωραία πήγε και τα. Και να ακούσω τον Γιώργο τώρα κάτω να λέει αυτό το πράγμα. Και να ακούσω τον προπονητή μου να με λέει αυτό το πράγμα. Και να το βγάλω εγώ τρελό το προπονητή, χαζό, θρησκόληπτο, η Παναγιά, ο Ιησούς Χριστός και τέτοια. Να απομονώνω ένα κομμάτι του χαρακτήρα του προπονητή μου για να το βγάλω χαζό. Και όλη η πόλη να μην μιλάει. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Την έκανα 30.000 διαρκείας γιατί είδα ένα όραμα. Και να βγαίνει ο γέρος και να μου κάνει το όραμα, να μου το πυροβολάει το όραμα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καταρχάς, ο Λαγκαδάς είναι κυτρινόμαυρος. Ο Λαγκαδάς είναι κυτρινόμαυρος. Αυτό είναι σίγουρο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Γρόλιος είναι από τον Λαγκαδά. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς είναι. Είναι κυτρινόμαυρος ο Λαγκαδάς, αυτό είναι σίγουρο. Να μου έλεγε κανένα Κορδελιό, κανένα Νικόπολη, να μου έλεγε ότι είναι ασπρόμαυρος, α σου λέγανε. Νικόπολη, ναι. Λοιπόν. Πώς πάνε τα πράγματα, γιατί έχω καιρό να ακούσω ραδιόφωνο. Ναι. Πώς πάνε, καμιά μεταγραφή θα κάνει ομάδα. Για ποια ομάδα μιλάς? Είναι ομάδα της Σκαριάς. Της Σκαριάς. Σου. Της Σκαριάς μου. Σκαριάς σου. Α, καρδιά, η δικιά μου η καρδιά. Ναι. Η δικιά μου η καρδιά, φίλε, στην ηλικία που είμαι τώρα πρέπει να αρχίσει να κάνει κανένα τσεκάπ, μην είναι κανένα μια αρτηρία βουλωμένη. Όχι, σε είχα δει εκεί πέρα στα γυμνάκια του Μακεδονικού, φίτησε. Εντάξει. Φίτησε. Κοίταξε, φίτησε. Για να κάνει η ομάδα. Αντέχεις. Για να κάνει η ομάδα του Άρη μεταγραφές. Πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Γιατί πολλοί λένε τα τερατοποιείς τα πράγματα, τα τραγικοποιείς τα πράγματα. Όχι, εγώ τα βλέπω τα πράγματα όπως είναι. Τα πράγματα λένε το εξής. Ότι ο κύριος Καρυπίδης αυτή τη στιγμή λένε ότι δεν έχει λεφτά να βάλει στο 1-200. Ένας δικός του σήμερα, ο οποίος είναι και στην προσωπική του ασφάλεια, μου λέει είναι στην Αμερική, λέει έχει. Λέω θα δούμε. Ξέρω ότι είναι 5 μήνες απλήρωτοι υπάλληλοι στα καταστήματά του. Αυτό δεν θα με ένοιαζε και πολύ. Εάν δεν το συνδύαζα με το κομμάτι το ποδοσφαιρικό, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν θα με πιάνει ο πόνος, επειδή είναι απλήρωτοι οι άλλοι 5 μήνες.
Περίμενε λίγο στην κρατήσω, μην κλεισίσεις που έχουμε λίγο ώρα. Εγώ λοιπόν λέω ότι έχει λεφτά ο κύριος Καρυπίδης. Εσύ αν είσαι στη θέση του. Και ακόμα δεν είχε ξεκαθαρίσει το θέμα της εκαθάρισης του Άρη. Θα έβαζες 1,2 εκατομμύρια ευρώ, εσύ. Εγώ προσωπικά θα έβαζα, γιατί ο Άρης είναι γωνία. Μαγαζί, και ξέρεις καλά ότι αυτά τα λεφτά θα τα βγάζει με το παραπάνω πίσω. Ναι, άλλο λέω εγώ. Λέω ότι αυτοί είπανε ότι τους είπε ο Κοντονής, μη στεναχωριέστε, θα αλλάξει ο νόμος κτλ. Από ό,τι μαθαίνω όμως εδώ και μέρες στην Αθήνα, δεν το βλέπω το Μουσάτο να κινείται πολύ. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο του Άρη, όπως ανησυχεί και ο Αναστόπουλος. Γιατί, εσύ πιστεύεις ότι ο Άρης θα ξαναπαίξει γάμα εθνική για τρίτη χρονιά? Όχι. Εγώ πιστεύω αυτό που μου είπαν από την Αθήνα. Αυτοί που βγάζουν τις ειδήσεις. Εντάξει, γιατί εδώ κοιμούνται όλοι όρθιοι. Κοιμόμαστε όλοι όρθιοι. Λοιπόν, μου είπαν ότι ο Άρης θα ανέβει με χρέη. Και μπορεί να ανέβει με το 50% των χρεών. Δηλαδή να έχει διαγραφεί 50% από αυτά που. Να διαγραφεί το 50%, να βρουν μια τέτοια μεσοβέζικη λύση. Εάν θα γίνει αυτό, δεν ξέρω αν θα βάλει ο Καρυπίδης 1,2. Δεν το ξέρω. Εγώ, εμένα εδώ. Πόσα εκατομμύρια έχω στο Άρη στο αρχικό χρέος, 30? Γύρω στα 32 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάει με τα 16. 32. Ναι. Για πάει στα 16. Ναι. Οπότε, ποιο το όφελος από αυτό όλο που τράβηξε ο Άρης? Αυτό λέω κι εγώ. Άμα ήταν ο Άρης να κάτσει 3 χρόνια στις κάτω κατηγορίες, να πέσει οικειοθελώς και να μην μπορέσει να ανέβει. Και άμα ανέβει, άντε πες τρώει τη μόντα, έπεσες γάμα εθνική να σε κορδεύουν. Ναι, αλλά ρε φίλε, όπως έκανε η ΑΕΚ, εγώ διέγραψα τα χρέη, πήρα και κύπελο. Αλλιώς τώρα θα θυμάται ο ΑΕΚΣΙΣ τη Ραφίνα και το Φωστήρα, και αλλιώς θα θυμάται ο Αριανός τον Ακροτοπόταμο, ξέρω εγώ, και τον Κορδελιό. Το κατάλαβες, θέλω να σου πω. Άρα λοιπόν, εγώ επειδή είμαι άνθρωπος, γενικά βάζω το κακό στο νου μου. Και επειδή το κακό προηγείται του καλού πάντα σε αυτή τη ζωή, και επειδή στην Ελλάδα το κακό προηγείται εις διπλούν, βάζω πάντα το κακό με το νου μου. Δεν είμαι, ας πούμε, αυτούς που λένε, αχ, τα βλέπω μαύρα. Βλέπω τα πράγματα πώς είναι. Λέω λοιπόν ότι ο Άρης είναι σε ένα μονοπάτι πολύ επικίνδυνο. Αυτές οι 10 μέρες είναι πολύ σημαντικές. Εγώ περιμένω να δω ότι με την εκαθάριση τα πράγματα πάνε καλά. Αν πάνε τα πράγματα καλά με την εκαθάριση, ο Καρυπίδης και να μην έχει ένα 200, θα βρει από δεξιά-αριστερά, θα το βάλει. Το κατάλαβες? Θα το βάλει, μάλιστα. Έφυγες, τα λέμε. Ωραία. Ένα αυτό, περίμενε λίγο, περίμενε. Ναι. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ό,τι λοιπόν, μου θέλεις, λέει. Στοιχηματικά, έπαιζα σήμερα την Πορτογαλία ραπ, άσο και over 1,5. Ναι, καλά την έπαιζε. Σωστά την έπαιζε. Και over 1,5, δηλαδή με 2-0 πληρωνόμουν. Ναι. Και για να το καλύψω, το έπαιξα 1-1 ακριβές σκορ και χιλί Παναμάς γκολ. Και το φόρτα με 25 ευρώ αυτό. Πώς θα βλέπεις αυτό το μάτς? Χιλί? Χιλί Παναμάς. Είναι μάτς... Να μπει γκολ-γκολ. Ναι. Να μπει γκολ-γκολ. Κοίταξε, ο Παναμάς τώρα ξέρω εγώ θα βάλει γκολ. Μου δει χιλί θα βάλει, αλλά... Γιατί ναι. Δεν ξέρω αν είναι το μάτς χιλί Βολιβία. Ναι, δηλαδή η Βολιβία που δεν έχει τόσο καλή ομάδα κατάφερε και σκόρα. Η χιλί δεν θα βάλει γκολ τώρα, ξέρω εγώ, μακάρι. Πόσο δίνει το γκολ-γκολ εκεί? Το γκολ-γκολ δεν το πέσε ο Παπ, το πέσε σε άλλη εταιρεία. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Νόμιμη. Το δίνει, εγώ το έπιασα με 2,10. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε το δίνει 2,22. Καλά είσαι. Πότε είναι το μάτς? Σήμερα το βράδυ, 3 ώρα, ξημερώματα. Ωραία, φίλε, καλό κουράγιο. Καλό και κάτι μισό δευτερόλεπτο ακόμα. Ναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ? Να ακούσω. Μου θυμίζει τον πρώην Άρη, ναι, επί Αμορόζο, ναι, που έφερναν κάτι παικτάρες τύπου Αμορόζο, 2 γκολ, 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δεν έκανα τίποτα στο γήπεδο μέσα και απλά πουλούσε φανέλες στο Αμορόζο και λέγανε ο Αμορόζο, Αμπρέου, να. Μπερμπάτοφ και πάει λέγοντα. Ναι, φέτος το βλέπω να το βελτιώνουνε το κοριδιλίκι. Δηλαδή. Φίλε μου, ναι, άμα παίξει ο Άρης Β' Εθνική και έχει το δικαίωμα κυπέλλου, εκεί είναι αδυσάγη. Ναι, και εγώ το θέλω αυτό, φίλε. Η δουλειά μου είναι. Κάντε το. Εδώ, ο Λονζίνιο, βρε, τι έκανε χαζούμε στην Τούμπα, βρε. Κάντε το, ρε. Τι θες πάω. Θες πάω κάρις να πάμε στο κύπελλο αγώνα. Διπλή αγώνες κιόλας. Διπλή αγώνες. Τι θες να πάθεις από την Ηρακλή την πεντάρα. Επόμενος. Εδώ πάντα. Έλα. Έλα. Γεια σου, ρε Κωστά. Καλώς στο γιατρό. Γιατρέ μου. Δεν με πίστεψες, ρε φίλε. Δεν σε πίστεψα. Δεν με πίστεψες. Όχι. Στο παρεφείο ότι δεν υπάρχει άσο στο μάτς και δεν με πίστεψες. Πορτογαλία. Όχι, ρε. Ποια Πορτογαλία? Σε Αυστρία. Α, την Αυστρία, ναι. Δεν σε πήρα μεσημεριάζοντα και μίζαμε τον κόκκινο, υποθέτω, θα είπε ότι του είπα.
Μα τα είπαμε και εδώ, στον αέρα. Ότι είχε γίνει τη Πόπη στην αποστολή στο ξενοδοχείο της Αυστρίας, ότι είναι τσαμπουκάδες, ότι υπήρχε ένα θέμα γιατί έφυγε ο πατέρας ενός παίχτη, ότι η ομάδα είναι στα μαχαίρια όλοι με όλους, ότι ο προπονητής της Αυστρίας επειδή είναι Ελβετός, δηλαδή κοκκιτάει τη θέση του Ελβετού προπονητή του Ομοσπονδιακού και είναι ένας Μήλος. Δεν με πίστεψε ότι δεν υπάρχει άσος. Τούπα του κόκκινου, δύο, παίξτε το τέτοιο, δύο δίνει το χ2. Το χ2, ε, διπλό. Είναι 2-10. Παίξτε το τούπα. Από εκεί και πέρα, να σε ρωτήσω. Είχε χθες τον Ιορδάνη στην εκπομπή. Ναι, θα τον έχω κι άλλη μια εβδομάδα. Έτσι. Τόσα χρόνια μυαλό δεν βάζουν. Δηλαδή. Δηλαδή. Ξέρεις κάτι, εγώ έχω μάθει ζωή, πέρα από τον αθλητισμό. Πρώτα καταφέρνεις κάτι και μετά λες. Εδώ είμαστε μεσογειακή κουλτούρα. Εσύ τώρα πήρες να πούμε. Γενικά. Πρώτα λες και μετά. Με το θάκι δεν γίνεται. Τα έχω ζήσει στη δικιά μου την ομάδα στον μπάσκετ. Τόσα χρόνια τον Παναθηναϊκό να τον διαλύσουμε. 13 χρόνια μας έσκησε τώρα να μην πω τι. Ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Χτες μα θα φύγει, μα θα κάνει, μα θα ράνει. Αν τώρα πρόσεξε, πάρει τις εκλογές ο Μαρινάκης. Με τον Καλογιάννη. Ναι. Θα αρχίσουν να σκούσουν γιατί τις πήρε και γιατί το έκανε αυτό και για το παρασκήνιο. Αλλά την άλλη, όταν δεν ξέρει ότι θα τις πάρει, είναι αδύναμος, είναι έτσι, φοβάται, υποψήφισε και τέτοια. Τι να πω, ρε γάμο το. Από εκεί πέρα, αύριο τι βλέπεις, για πες. Τι βλέπω, ρε Παθαζημιά σήμερα, ρε. Δεν βλέπω τη Ρωσία, δεν μ' άρεσε η Ρωσία. Πολύ βαριά κορμιά είναι. Χάλια μαύρα ήταν. Ένα χάλι μαύρο είναι η Ρωσία. Χάλια μαύρα ήταν. Ναι. Να σου πω, γκολ στο Γαλλία-Αλβανία, αρέσει. Γαλλία-Αλβανία, γκολ. Να βάλουν οι Αλβανοί γκολ. Να βάλουν οι Αλβανοί γκολ. Κοίταξε, το πρώτο μάτς που είδαμε, με ποιον έπαιζε η Γαλλία, με τη Ρουμανία. Ναι. Και η Αλβανία με τους ένα μέτριο σύνολο με μέτριους επιθετικούς δημιούργησε πρόβλημα στη Γαλλία. Ναι, με μια κακή άμυνα. Πολύ κακή άμυνα. Πολύ κακή άμυνα. Έτσι. Είναι θέμα τώρα. Άμα δίνει πάνω από δύο μονάδες να το παίξεις. Δίνει. 2-20. 2-20 πού. Α, στα δικά. Σε μένα εδώ πέρα, ναι. Στην Αυστρία, σε ένα μπουκ. Πότε είναι το μάτσο αυτό? Θα σε κεράσω τώρα. Αύριο είναι, δεν θυμάμαι τι ώρα. Γαλλία-Αλβανία αύριο. Γαλλία-Αλβανία. Πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε για να βλέπουμε και αυτά τα μάτσα. Γιατί άμα δω, εγώ δεν παίξω 3-4 ευρώ να μάθω. 2-20 το γκολ δεν σ' αρέσει. Δεν θα βάλει ο Κάτσε ένα γκολ. Ο Κάτσε δεν βάζει γκολ, ρε φίλε. Χρειάζεται να οποιοδήποτε κάτσε. Αυτό είναι. Α, μάλιστα. Οποιοδήποτε από του Αλβανού. Ο Κάτσε καμιά κάρτα να φάει μπορεί, κανένα γκολ δεν το βλέπω. Για να δω. Γκολ 2-10, ε. Ένα αυτό να το παίξει άσο, να το παίξει 2-3 γκολ. Να το παίξει άσο ημίχρονο άσο τελικό. Το άσο πόσο δίνει, άσο ημίχρονο άσο τελικό, πάνω από 1-60. Δεν σ' ακούω, γιατρέ, δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω, χάθηκες, γιατρέ. Επόμενη γραμμή, χάθηκες. Φαλακρέ, ο Άρης παίζει καθαρό στη Β'. Ο Ολυμπιακός Βόλου έχει γνωμοδότηση από ΕΠΟ ότι 50% το χρόνο θα κουβαλάνε ομάδες από σεζόν 2-17. Δες ανακοίνωσή του. Για να δούμε. Ο Λαγκαδάς κυτρινόμαυρος. Ναι, λέει, έχουμε ακούσει για πολλές πίπες χέρτς. Χαχα. Στο Λαγκαδά το ξύλο το τρώνε πάντρα κίτρινη λαγή. Εντάξει, αυτά τα μηνύματα χαζά. Η γέφυρα είναι γεμάτη Άρης. Κυρακλής σφάζονται για τα τρακτέρ. Ο κόκκινος προσβάλλει το ανθρώπινο είδος καθόλου, φίλο. Ο κόκκινος είναι πανέξυπνος άνθρωπος και ξέρει να κάνει ραδιόφωνο. Από εκεί και πέρα ξέρει να παίζει και στοίχημα. Από εκεί και πέρα από μπάλα, άστε τον. Έχουμε εμείς άλλους εδώ πέρα. Από ιστορία ξέρει, γεωγραφία ξέρει, μαθηματικά, φυσική, χημεία, τα πάντα. Ψέλνει δεξιός, ψάλτης, αριστερός. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Ναι, για κύριε Αραπτόπουλε. Μάλιστα. Το μεσημέρι ήμουν το παιδί με το πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων, άλλο αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Έλα, δεν το πήρα χαμπάρι ότι είχες πρόβλημα. Νόμιζα πλάκα μου κάνεις, γι' αυτό το πήρα στα ελαφριά. Άκου λίγο εμένα άκου. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι το έπαιρνες στην πλάκα, είχες κάνει πλακίτσα και στο πήγα στο αστείο, αλλά δεν ήξερα ότι είχες τέτοιο θέμα. Αν είχες τέτοιο θέμα, δεν μπορώ να κάνω εγώ αστεία με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μην νομίζω ότι θα ήξερα ότι είχες τέτοιο θέμα με το παιδί με ορθοπαιδικό πρόβλημα και εγώ θα σου έκανα πλάκα. Απλά νόμιζα ότι μου έκανες πλάκα και εγώ ανταπέδωσα κατά κάποιο τρόπο. Ήτανε, μετά όμως κατάλαβα ότι είχες θέμα και το είπαμε. Πες μου, λοιπόν, σ' ακούω. Σε ξέρω, σ' ακούω όλα. Όχι, λάθος κατάλαβα. Άκουμε. Λάθος κατάλαβα. Δεν είμαι τόσο ανόητος ώστε σε ένα θέμα υγείας να κάνω αστείο. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Όχι, καλό είναι το αστείο που κάνεις. Όχι, αστείο με την υγεία δεν γίνεται. Όχι.
Εντάξει, απλά δεν... εγώ δεν ήξερα τι είχες, γιατί πρώτη φορά μιλούσαμε. Πάμε λοιπόν τώρα που γνωριστήκαμε να τα πούμε καλύτερα. Έλα, πάμε. Άλλο ένα θέμα τώρα που μιλήσαν τα προηγούμενα τα παιδιά που είπαν ότι ο Άρης και ο Ηρακλής είναι πώς το λένε, γωνία. Γωνία σαν μαγαζιά δηλαδή, ναι, γωνία. Ναι, θέμα ότι όποιος θα τον πάρει, όποιος θα πάρει την ομάδα είναι γωνία. Ανάλογα, καλέ μου, ανάλογα, κοίταξε να δεις. Αν το πάρει ένας στοιχηματζής, πρόσεξε. Ένας απατεώνας δηλαδή, που παίζει στοίχημα στην Κίνα κτλ. Μια χαρά γωνία είναι. Παίρνει λοιπόν από ένα μάνατζερ, δύο μάνατζερ παίκτες, τη στείλει τη δουλειά μια χαρά και γονομάει. Έτσι σχέδιο είναι γωνία. Και στους γύρω-γύρω δίνει και δύο-τρία μάτς και το βουλώνει και γύρω-γύρω. Αν είναι τώρα να επενδύσει, να βάλει λεφτά για να κερδίσει από τον Άρη και τον Ηρακλή. Το μόνο που μπορεί να φάει είναι ξύλο, προσβολές. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και ο Πάουκ, είμαι εξής, αλλά σας ακούω πάντα. Εντάξει, και ο Πάουκ ήταν γωνία, αλλά τελικά ο Σαββίδης έβαλε 70-80 που είπε. Ο Πάουκ ήταν γωνία. Ο Πάουκ δεν ήταν καθόλου γωνία. Ο Πάουκ είχε χρέη, τον πήρε ο Ζαγοράκης με τον Βιολίδη, τα μεγαλώσανε. Εντάξει, και αν δεν ήταν ο Σαββίδης, θα πήγαινε να παίξει, να πούμε, με το Λαγκαδά και τα Λαγκαδίκια και ο ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αυτό ακριβώς. Γιατί το Πασόκ έπεσε, να πούμε, και δεν μπορούσε να κάνει χάρες. Ναι, ο Σαββίδης έβαλε 70-80. Όσα και αν έβαλε και 10 και 5 και καθόλου να μην έβαλε, που δεν έκλεψε ο άνθρωπος, γιατί ο ΠΑΟΚ. Δεν έκλεψε. Ναι, ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ είχε πει κάτι ο Αναστασιάδη, σωστό. Να πάρω ένα τίμιο ΠΑΟΚ από τη Λαχανογορά να το διοικήσει, δεν θα μπει μέσα. Θα βγει τέταρτος, μπορεί να πάρει και κανένα κύπελο. Ο Σαββίδης και φράγκο να μην έχει βάλει, που έχει βάλει ο άνθρωπος, και φράγκο να μην έχει βάλει, μόνο και μόνο ότι δεν είναι κλέφτης, δεν είναι απατεώνας σε μια πόλη της Θεσσαλονίκης, εμείς πρέπει να τον ευγνωμονούμε. Τώρα από μπάλα, επειδή δεν ξέρει, θα του τη λέμε. Εντάξει. Αλλά ναι, ένας άνθρωπος που πληρώνει μισθούς, παίκτες, προπονητές, υπαλλήλους. Φροντιστές. Πολύ ωραίο. Ναι. Τι να το πω εγώ τώρα δηλαδή, που έχω δει στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Ηρακλή όλους τους λοποδίτες να πούμε. Τι να πω για το Σαββίδη εγώ. Μπορώ, έχω μούτρα να μιλήσω για το Σαββίδη. Στην μπάλα επάνω, προπονητές, παίκτες, πώς διαχειρίζεται αυτό, μπορώ να το πω. Να κάνω πλάκα με τον Μίκη ότι ξέρω εγώ κάνεις αχλαμάρες εκεί στο Facebook, μπορώ να το τυχωθώ. Αλλά να μιλήσω για τον επιχειρηματία Σαββίδη δεν μπορώ, δεν με παίρνει. Απαγορεύεται. Να πω εγώ για να μην λέει εσύ, εγώ πήρα τηλέφωνο. Πες μου. Το ίδιο ακριβώς λέω για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Συμπαθητικές ομάδες, είμαι βορειοελλαδίτης, δεν διαφωνώ. Είμαι με και τις τρεις ομάδες. Μακάρι και οι τρεις ομάδες να πάνε καλά. Αλλά μία ομάδα για να πάει καλά... Μαγαζί γωνία που είπε ο φίλος προηγουμένως ο Άρης. Μαγαζί γωνία. Θες να ακούσεις. Θέλει, ναι. Δεν θέλει έναν. Πώς τον είπαμε αυτόν που πήρε τον Άρη τώρα. Καρυπίδη. Τον Καρυπίδη. Δεν θέλει ένα Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης είναι για συντήρηση. Δεν είναι για επένδυση. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Και να τελειώσουμε με αυτό. Να μου απαντήσεις. Ναι. Όταν εγώ βλέπω μια ομάδα σαν την Ξάνθη που έχει 500 εισιτήρια, 800. Δεν έχει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, βουλευτές, υπουργούς κτλ. Δεν έχει μεγάλες διαφημίσεις. Εντάξει. Και κρατιέται 8η, 9η, 7η σε μια πόλη που όλοι είναι παοξίδες, Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί. Όταν βλέπω τον Ατρόμητο. Όταν βλέπω τον Ατρόμητο. Ο οποίος είναι μιας μαχαλάς με 1000 άτομα. Ο οποίος έχει έναν πρόεδρο ο οποίος δεν κλέβει. Εντάξει. Και την έχει την ομάδα 5η, 4η, 8η, 9η, 10η, 5η, 7η, 8η. Βγάζει παίκτες, πουλάει, αγοράζει κτλ. Όταν βλέπω τον Πανετολικό. Μια κλανιά πόλη. 30.000 κατοίκοι. Όσο είναι, ξέρω εγώ, Παπάβι Μπότσαρη Ανατολική Τράγη. Και μια ομάδα αλφαεθνική, ένα τίμιο πρόεδρο. Δεν στείνει μάτς. Δεν πάει με κανέναν. Δεν χρωστάει η ομάδα πουθενά. Δηλαδή, εδώ που έχουμε κόσμο, πελάτες, υπουργούς, διαφήμες. Γιατί οι ομάδες πάνε χαλιά, γιατί είναι λοποδίτες αυτοί οι οποίοι. Γιατί δεν το θέλει το σύστημα, δεν είναι. Φιλιά, σε αγαπώ πολύ, για χαρά. Γιατί άμα μιλήσουμε, γιατί πάλι θα βγούμε με το ελικόπτερο. Άσε καλοκαίρι, ας φύγει ο Θωμαίδης μια μέρα με το ελικόπτερο. Καλημέρα, στο φούρνο. Καλημέρα. Νάτος. Τι έγινε? Όλα καλά. Πάλι είδηση έβγαλε ο κύριος Θωμαίδης. Τι να κάνουμε, έβγαλε. Σοβαρή είδηση έβγαλε. Δεν έβγαλε, τη δέχεσαι εσύ? Όχι. Μην τη δέχεσαι. Δηλαδή τι είπε ο Ροκοστή? Τι είπε? Ναι. Δεν είπε? Τι είπε? Ο παππούς? Ναι. Τι είπε? Τι είπε, ρε παιδιά? Ένας καλός άνθρωπος
Ο ένας καλός άνθρωπος, φίλος μας, ο άλλος δύσκολος. Δύσκολο. Πάμε σε ποιο θέμα. Πάνω σε ποιο θέμα. Ναι. Βάλ τη φαντασία σου να οργιάσεις. Όχι, δεν με βάζω εγώ τη φαντασία. Βάλ την εσύ, τι. Γιατί να βάλω εγώ τη φαντασία μου, και αφού ο κύριος Στομαέδης έχει όλη τη συνομιλία, ναι, ο υπερκοργός, γιατί δεν βγάζει όλη τη συνομιλία. Πού να ξέρω, το 24ωρο δεν έχει. Ο Στομαέδης σήμερα δεν ήρθε. Τον ψάχνανε, δεν ήρθε. Τον ψάχνανε. Τον ψάχνανε. Γιατί δεν λέγε, δηλαδή μόνο μέσα σε αυτή τη, τους υπερκοργιούς. Συγνώμη, είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Άλλες ομάδες δεν είναι. Είναι ο Εργοτέλης, πώς δεν είναι, πολλές ομάδες. Ποια άλλη ομάδα έχει βγάλει. Εργοτέλης δεν έβγαλε τον Εργοτέλη. Τι έβγαλε. Χίλιους δυο διαιτητές δεν έβγαλε. Βοηθούς διαιτητών δεν έβγαλε. Επειδή έτυχε να είναι ο ΠΑΟΚ μέσα δηλαδή. Δεν είναι το θέμα. Κοριός μάπα. Εντάξει, τι δεν είναι αυτό το θέμα. Πες μου ποιο είναι το θέμα, η συνομιλία που έγινε του Θεοδωρίδη, με ποιον την έκανε. Με ποιον ο την έκανε. Ο Θεοδωρίδης πια με ποιον να μίλησε. Α, με ποιον να μίλησε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι θέμα αυτό. Από ό,τι είπε ο Θωμαίδης, με παράγοντα του Ολυμπιακού έχει μιλήσει. Και ή με τον Καράπαπα μιλούσε ή με κάποιον του Μαρινάκη. Οποίο... έτσι μπράβο. Ναι, με δικό δεν του. Δεν μίλησε με κανέναν, ναι, του ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι. Με δικό και του μιλούσε. Δεν το κάνατε ολοκλήρωση, ρε Σίζε. Σιγά, ρε. Δηλαδή. Σιγά. Δηλαδή να μην το κάνει είδηση ο ΠΑΟΞής μπαμπάς που στέλνει το παιδί του στη θύρα 4. Να μην σακουλευτεί τι γίνεται, τι μπορεί να γίνεται. Εσύ δεν θα. Τι μπορεί να γίνεται δηλαδή, και πού ξέρει ο μπαμπάς αν ο γιος πέταξε ή δεν πέταξε. Αυτό σου είπα εγώ. Ναι. Εγώ σου είπα. Εγώ λέω αυτό. Όχι, εγώ λέω το άλλο. Πάω εγώ ο μπαμπάς και στέλνω το παιδί μου ή πάω εγώ ίδιος στην Τούμπα και τα κάνω τα κοτρόνια και με πιάνει αστυνομικός. Σε πάω ο Ολυμπιακός. Και ακούω μετά τον Θεοδωρίδη να λέω ότι είναι φίλος μας αυτός και ο άλλος δεν ήταν. Ρε φίλε, ναι, δεν θα χαλαστώ. Όχι. Δεν θα τρελαθώ. Όχι. Εγώ θα τρελαθώ. Δηλαδή το πάω Rapid Viennis, ποιος σου έστειλε. Τι το πάω Rapid Viennis. Το πάω Rapid Viennis που μπήκανε μέσα. Τι μπήκανε μέσα, οι παοξίδες. Ναι. Μπήκανε μέσα για να διαφυλάξουν το σπίτι τους γιατί μπήκαν οι άλλοι. Μάλιστα, έχουνε με την Paris Saint-Germain έχουνε πολλά περιστατικά. Με την Paris Saint-Germain γιατί μπήκανε. Γιατί δεν γουστάραν το Βουλινό. Τι λες μωρέ. Γιατί. Τι λες μωρέ, όποιο δεν γουστάρουν και ό,τι θέλουν να κάνουν θα μπαίνουν μέσα. Άστα αυτό το θέμα. Ποιος θα τους άστα αυτό το θέμα. Ποιος θα τους εμποδίσει. Άσε τις κρυάδες. Ο Βασιλόπουλος με τον Κόλκα θα τους εμποδίσει. Ποιος θα τους εμποδίσει. Ποιος θα τους εμποδίσει. Εγώ, ποιος. Εσύ, ποιος θα τους εμποδίσει. Εσείς δεν το κάνετε. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Διακόπτει το μάτι, το διώχνει. Όχι, δεν το κάνετε εσείς αυτό ποτέ. Ποιος θα το κάνει. Αυτό δεν το κάνετε εσείς ποτέ. Δηλαδή να προφυλάξετε αυτούς. Πώς θα γίνει, για. Μα εσύ τους προκαλείτε όλοι. Τι τους προκαλούν. Εσείς προκαλείτε τα παιδιά αυτά εδώ να κάνουν έτσι. Εμείς τους προκαλούμε. Ναι. Εγώ στέλνω τον Παοξή στην 4 πάντα. Όχι εσύ στέλνεις τον Παοξή. Εσύ δεν τους στέλνεις τον Παοξή. Εσύ και ο καθένας, δεν μιλάμε για σένα τώρα. Α, εμείς το κάνουμε. Δεν προκαλεί. Είπα γενικά εσείς. Ναι. Δεν προκαλείτε όταν λέτε. Θα γίνουν επεισόδια, θα, οι εφημερίδες, το ένα, το άλλο. Δεν προκαλούνε. Πώς παίζουν ρόλο, μεγάλο. Πώς δεν προκαλούν. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Πώς δεν παίζουν ρόλο, πώς δεν παίζουν ρόλο. Αφού βάζουν σε ένταση τους λαούς και τις διοικήσεις για να πουλήσουν ακροαματικότητα και φύλλα, φυσικά εμπλέκονται και αυτοί. Τι είναι, άγιοι είναι, φυσικά εμπλέκονται. Και εσείς μέσα, όχι. Φυσικά, τι, φυσικά. Όχι με οι εφημερίδες μόνο. Άρα, φυσικά εμπλεκόμαστε. Και οργανωμένες εκπομπές των οπαδών και οι άλλες όλες, φυσικά. Όλες έτσι είναι. Φυσικά. Δηλαδή τώρα έγινε ένα θέμα, σοβαρό θέμα, όχι αστείο. Αλλά ποιος μιλάει με ποιον. Πέστε μας κύριε Θωμαίδη. Ποιος... Πέστε μας κύριε Θωμαίδη για το κανάλι που δουλεύετε. Η ομάδα αυτή είναι πεντακάθαρη. Για τον Παναθηναϊκό μιλάς εσύ τώρα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός τα δικά του ρε φίλε δεν τα βγάλει τα άπλυτα. Θα βγάλει γιατί να μην τα βγάλει αφού θέλετε κάθαρση του ποδοσφαίρου. Γιατί το κανάλι είναι του Αλαφούζου ρε φίλε. Κάθαρση δεν θέλετε όλοι σας. Για το κανάλι του Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό θα βγάλει ο Ολυμπιακός ρε φίλε. Για την ΑΕΚ έχει βγάλει ποτέ. Ποιος. Μα ο Γκαϊλές του δεν είναι του Αλαφούζου η ΑΕΚ. Είναι Ολυμπιακός. Ο Γκαϊλές του είναι η κάθαρση. Δηλαδή μες στην κάθαρση είναι δύο ομάδες μόνο. Δεν ξέρω τώρα, εσύ στεναχωρέθηκε που έβγαλαν, ας πούμε, τον φίλο σου, τον αγαπητό σου, τον εξαίρετο, ξέρω εγώ ότι ήταν καλός άνθρωπος. Έτσι ποιος είναι. Είναι φίλος μου και ποιος είναι ο αγαπητός μου. Ο Καμόρα λέει, εγώ δεν λέω. Τι, ναι, εγώ δεν πάω να λέω καθένας ό,τι θέλει. Ο Καμόρα το λέει, εγώ δεν λέω. Ναι, εσύ και τι έγινε που το λέει ο Καμόρα, δεν το κατάλαβα αυτό. Να λέει ο Βούρνταρης με το Ζαγοράκι καλές σχέσεις και τα λοιπά. Ναι, πώς. Τώρα θα πει τον πείραξε που είπε ο Βούρνταρης. Προχθές πάλι στο γάμο του Σαββίδη μαζί ήμασταν. Μαζί ήμασταν. Ναι, με το Ζαγοράκι μαζί ήμασταν. Δεν ξέρω, εσύ δεν σε κάλεσε. Εσύ είσαι. Δεν το είπε ένα ότι δεν με κάλεσε. Στα χαμηλά στρώματα σαν και εμάς. Εγώ δεν πήγα γιατί δεν είχα άσπρο που κάμισο. Είχα παπιόν, αλλά δεν είχα άσπρο που κάμισο. Καλέ, σε κάθε πρόσκληση ένα χιλιάρικο έδινε. Τι λες τώρα. Ε. Για να αγοράσει κουστούμι. Και αυτό εδώ πέρα
θέμα το κάνατε, ρε. Ο άλλος δηλαδή πάνω στη χαρά του έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει τα πάντα. Είναι δικαίωμα να ρωτήσει τον κάθε ποιον θα ρωτήσει, με ποιον θα κάνει το γλέντι. Δηλαδή, ρε, εσύ σας ζήτησε δανεικά να πληρώσετε την Ποντιακή την ορχήστρα. Κοίταξε τώρα, εφόσον δεν κάλεσε τους δημοσιογράφους στο γλέντι και στο γάμο, θα βγάλουνε να πούμε, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Θα βγάλουνε, ρε παιδί μου, πρόβλημα, πώς να σου το πω. Δεν το βγάλανε αυτό το πρόβλημα μόνο οι δημοσιογράφοι και παράγοντες. Και το βγάλανε και φίλαθλοι. Και αντίπαλοι. Δηλαδή, τι θέλατε. Όχι, όχι, αντίπαλοι. Έκανε εφέ, έκανε το ένα. Ποιον... Κάτσε, ρε, εσείς, ρε. Κάτσε, ρε, μπαγλαμάδες, με συγχωρείς. Όταν ο Τσοχατζόπουλος ξόδευε 500 εκατομμύρια από τα λεφτά του ελληνικού κράτους, πού ήσασταν εσείς? Ο Τσοχατζόπουλος, φίλε, διόριζε και τάιζε. Ενώ ο Σαββίδης δεν ταΐζει. Κατάλαβες. Δεν ταΐζει γι' αυτό. Δεν είναι. Καλά, ξηγέντε. Παιδι... Ο άλλος στη χαρά του παιδιού του έσφαξε κόκορα. Αυτός μου να μη σφάξει 12 βόδια. Τι γελάς, Μωρή Σάβρα. Ένα κόκορα έσφαξε και χορτάσε ένα δεκάρο άτομα. Και αυτό θέμα το κάνατε, ρε. Τι ήταν, ναι. Όλοι λίγνοι, ήταν γη. Με ένα κόκκορα χορτάσαν όλοι. Κάτσε να μάθουμε με το Θωμαίδη τώρα που το 48ωρο. Το 48ωρο θα βγει. Αλήθεια για την ομάδα του, δεν θα βγάλει ποτέ τίποτα ο κύριος Θωμαίδης. Καληνύχτα σας, κύριε Ραυτόπουλε. Να είστε καλά. Τι αλήθεια να βγάλει η ομάδα του κυρίου Θωμαίδη. Παραλίγο θα έπαιζε με το Μακεδονικό, αλλά του την στήσαν τη δουλειά του Ανδρώνη και θα παίξει στο χωριό να πούμε. Ελεύθερες οι γράμμες. Ρεμπούφο Ραυτόπουλε, ο παππούς. Εννοούσε το μάζ με το Βάζελο το 2-12 που κέρδισε ο ΠΑΟΚ 0-2 για τον Βρίζα. Ενώ και καλά ο Ζαγόρ δεν το χτυπούσε με το και τελειώνει το μήνυμα. Λοιπόν, ο Άρης θα παίξει καθαρός. Δεν ξέρουμε, ρε φίλε, αν θα παίξει ο Άρης καθαρός ή βρώμικος. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Εσύ το γράφεις, το ξέρεις. Δηλαδή βάζεις 5.000 ευρώ στοίχημα ότι θα παίξει καθαρός. Και εγώ σου λέω θα παίξει με 50% του αρχικού του και των προσαυξήσεων. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα. Πώς θα το ξέρεις εσύ? Έγινε καθάριση? Διαβάζετε ρεπορτάζ? Έγινε η Μαρούπα, έφυγε η Μαρούπα, έφυγε η Μαρούπα. Πού είναι Γιώκο Τονής που θα κάνει τον νόμο? Ιούνιος είναι. Το Σεπτέμβριο λέει θα δούμε. Άντε ρε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας μέρα. Δεν μου λέτε, από ό,τι έχω καταλάβει, καταρχήν δεν πρέπει να έχει διαβάσει την ομιλία. Σωστά. Η συνομιλία. Ναι. Όχι, περιμένω το Θωμαίδη να κάνει ρεπορτάζ για να τελειώσει το. Απλά είπαν ότι ο Βρίζας εκθιάζαν το Βρίζα. Τι να πω, ναι, ναι. Από ό,τι κατάλαβα δεν διάβασες όμως, σωστά. Όχι, εγώ λέω ότι εκθιάζει το Βρίζα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι δικά σας. Δεν είπα τίποτα εγώ για κανέναν άλλο. Μπορείτε να θυμηθείς τα αποτελέσματα του Ζαγοράκη με τον Ολυμπιακό? Δεν μίλησα για τον κύριο, για τον κύριο Ζαγοράκη, δεν μίλησα. Σου λέω ότι ο κύριος παππούς. Δεν μίλησε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ μίλησε. Θυμάστε τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ όταν ήταν ο Ζαγοράκης με τον Ολυμπιακό? Μα δεν μίλησε για τον κύριο Ζαγοράκη, κύριε. Δεν πειράζει, μιλάω. Εγώ λέω για τον κύριο Βρίζα, το δίνω συγχαρητήρια. Είναι παλικάρι, χτυπάει όλα τα μάτς. Τώρα εσύ τώρα. Εγώ μιλάω για τον Ζαγοράκη. Εσύ πες. Για να μην το πούμε ένα καλό λόγο δηλαδή για έναν παράγοντα. Για να του βρίζουμε του ανθρώπου. Πώ θα γίνει. Τέλο πάντων, ξαναρωτώ εγώ. Μήπω θυμάστε τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό όταν ήταν ο Ζαγοράκης? Σε μένα μιλάτε. Σε εσά, ναι. Είχε περάσει το κύπελο, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει μεγάλη νίκη με τον Ολυμπιακό και έγινε και επεισόδιο και πιάσανε και ένα γιο ενός δημοσιογράφου. Όσο είναι ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, πώς τίτλους έχει χάσει? Ο Μαρινάκης, αν έχει χάσει τίτλο. Ναι, έχει 6 χρόνια στον Ολυμπιακό, πώς τίτλους έχει χάσει? Αν έχει χάσει τίτλο ο Μαρινάκης. Όχι πρωτάθλημα, ενώ τίτλο και το κύπελο. Πρωταθλήματα έχει πάρει όλα. Πρωταθλήματα τα πήρε όλα. Κύπελο ποιο έχασε? Έχασε ένα από τον. Ένα από τον. Το 10 ήταν, ρε. Από το Ζαγοράκη είχε χάσει ένα που είχε με τα ελικόπτερα στην Τούμπα που αποκλείστηκε στα πρέμι τελικά. Σωστά. Με του Ολυμπικίδη το 1-0 και κλεισμένο το 2. Ακριβώς. Ποιο ήταν πρόεδρο του ΠΑΟΚ? Ο Ζαγοράκης ήταν τότε. Ο Ζαγοράκης. Ο Βρίζας ήταν. Ο Θεοδωρίδης. Ο Βρίζας ήταν τότε, αν θυμάμαι. Ο Ζαγοράκης ήταν πρόεδρο. Όχι, όχι, όχι. Ο Βρίζας ήταν μαζί. Ήταν οι δυο του είχαν μαλώσει. Ο Βρίζας πάντα ήταν μαζί. Ήταν μαζί, αλλά δεν μιλιόντου ήταν οι δυο του. Δεν έχει σημασία, πάντα ήταν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Σωστά. Σωστά. Αμπράβο. Ο Θεοδωρίδης όσο ήταν στον Ολυμπιακό. Μάλλον πότε πήγε στον Ολυμπιακό, θυμάσαι? Ο Θεοδωρίδης. Εγώ θυμάμαι ότι πήγε όταν ήρθε ο Μαρινάκης. Ο Κόκαλης δεν είχε τον Θεοδωρίδη, σωστά. Τον είχε, αλλά όχι στον πάγκο. Τον είχε πάλι. Όχι, δεν ήταν μέσα στην. Θεσμικά δεν τον είχε, αλλά όχι σε αυτό το πόστο. Τον είχε, πώς δεν τον είχε. Ωραία. Έστω και έτσι να είναι. Σου λέω με τον Κόκαλη, θυμάστε τα αποτελέσματα που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, όταν ήταν ο Κόκαλη στον Ολυμπιακό και ο Ζαγοράκης στον ΠΑΟΚ.
Γιατί εγώ τα θυμάμαι, δηλαδή τα έχω και μπροστά μου. Άμα θες σου πω την προϊστορία, δεν έχει νόημα βέβαια. Αλλά... Όχι, έχει νόημα. Όχι, για να καταλάβουμε τι εννοούσε ο παππούς. Ο παππούς δεν. Τώρα σου έλεγα τίποτα για τον παππού. Αλλά τέλος πάντων, άμα θες να σα θυμίσω, έχει χρόνο να σα θυμίσω. Ό,τι γουστάρεις, κάνε. Πες το. Ωραία. Λοιπόν, πρώτη χρονιά με τις Σαρδέλες, πάω Ολυμπιακός στην Τούμπα 1-1. Που με τον Κονζάλη θα μα θυμάσαι. Ολυμπιακός πάω 2-1 που έχει προηγηθεί ο Πάκος του Κωνσταντινίδη και το κάνει 2-1 Ολυμπιακός. Δεύτερη χρονιά, Ολυμπιακός πάω 2-0 κάτω στην Αθήνα. Πάω Ολυμπιακός 1-0 στο Κύπελλο, αυτό που σου έλεγα με το Σαλπικίδη. Ολυμπιακός πάω 1-1. Όχι 1-0 και μετά έγινε 2-3-0 στην παράδοση, δεν θυμάμαι 2-0 πόσο είχε γίνει, που είχαμε μείνει με 9 παίχτες, είχε αποβληθεί ο Κοντρέας. Με τον Ήβιτς, ναι. Ποιος άλλος. Ο Ήβιτς, ναι. Είχε αποβληθεί ο Ήβιτς, ναι. Με 9 παίχτες. Μπράβο, σωστά, έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό το θυμήθηκες, βλέπω, μπράβο. Λοιπόν, κάτι γιατί το έχω χάσει εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα μην τα απολογούμε. Την επόμενη χρονιά ήταν με τον Πάντοβιτς που είχαμε κερδίσει 2 φορές μέσα στο Καραϊσκάκι και είχαμε χάσει την Τούμπα, αλλά μετά τους κερδίσαμε 2 φορές στο Καραϊσκάκι και άλλη μια φορά στα play-off 3 φορές συνεχόμενες. Την επόμενη χρονιά ήταν η Σουπαλία 0-0-0-1. Πάλι κάτι να το βρω κιόλας, να μην σου λέω πλακίες. Λοιπόν, 9-5-2010 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. 12-5-2010 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1. 21-11-10 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-0. Που είναι τελικά πρώτος αγώνας για το κύπελλο. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Το 1-0 μετά στον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός η ρεβάσμα του Σαλπικίδη με τα ελικόπτερα. 13-3-11 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1 στην Τούμπα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-1 2-10-11. Και μετά 5 Δευτέρου 12 sorry, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-2. Αυτό πρέπει να είναι Σαβίδης, αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, ναι. Την έκανα. Αυτή την κουβέντα την άνοιξε ο παππούς και εμείς εδώ πέρα επειδή είμαστε βλάχοι, καθόμαστε και αναπαράγουμε αυτά που λέει ο παππούς με έναν ο οποίος αυτός που μιλάει, ένας που λέγεται Μορφωνιός, είναι δημοσιογράφος του κάθε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και λέει ο παππούς διάφορες. Και κάθε όλη η Ελλάδα και ασχολείται με τον παππού. Και εσύ μαζί. Εδώ ο παππούς, ρε φίλε, μας έδωσε είδηση για τον προπονητή τώρα, μας έκανε ρόμπες. Άκου φίλε, να σου πω γι' αυτό, γιατί το ακούσα να το λες και άλλη φορά. Όχι ρε φίλε, αυτό εμένα με πείραξε να πω. Ρε φίλε, όταν είχε, εσύ με τον μπάσκετ δεν ασχολείσαι. Μπάσκετ. Ξέρεις ποιος είχε βγάλει την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Ίβκοβιτς. Μιλάμε τώρα επί Βιζιζή 1992. Ξέρεις ποιος την είχε βγάλει την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Ίβκοβιτς. Ο Χαϊτογλου, του Ηρακλή. Μιλούσε με τον Βιζιζή και μετά έπιασε ο δημοσιογράφος, λέει μην ψάχνετε, λέει να βρείτε, λέει τον Ίβκοβιτς θα πάρει. Μιλάνε εκεί πέρα, λένε καμιά, δεν μπορώ και να μιλήσω ακριβώς μεταξύ τους. Μετά την άλλη μέρα τον έδιωξε. Πού είναι το παράξενο, δηλαδή, έβγαλε την είδηση, τώρα ψάχνουμε να βρούμε πράγματα, να ασχοληθούμε, να περνάει η ώρα. Άμα θες να μας κολλήσετε, να μας το πεις αυτό. Ποιο να σου κολλήσω. Τι μιλάτε, μωρέ, παλιορόμπες, να πεις, εδώ ολόκληρος παππούς έβγαλε την είδηση και εσείς κοιμόσασταν. Δεν μπορώ να το πεις. Άμα θες, δεν είναι είδηση. Όταν πάει ο άλλος. Και του λέει ο άλλος τι, με τον Τούντορ τι κάνετε, τι ράνετε, ξέρω εγώ, και του λέει ποιο Τούντορ, μόλις τον έχω τελειωμένο τον Τούντορ. Αυτό είναι η είδηση. Την άλλη μέρα πάει και τον διώχνει. Δεν τον έδιωξε επειδή το είπε στο Σάββα πρώτο για να του δώσει την είδηση. Τον έδιωξε επειδή... Ξέρεις τι είναι ρε φίλε, άκου, να βγαίνεις σαν ρεπόρτερ και να λες δεν υπάρχει θέμα Τούντορ. Και να βγαίνει μετά ο Θεοδωρίδης και να λέει ρε παιδιά αφού τον διώξατε. Εγώ το ξέρω. Δηλαδή. Δηλαδή. Υπάρχει θέμα Τούντορ. Έχει χάσει από τον Παθρακικό με ανατροπή. Και δεν, είπε κανένας δεν υπάρχει θέμα Τούντορ. Απλώς είχαν απειβδίσει άνθρωποι γιατί ο άνθρωπος. Εντάξει τώρα το Παθρακικό ανατροπή. Τώρα άσε μας να σκεφτόμαστε ό,τι θέλουμε τώρα. Ανατροπή με τον Παθρακικό τώρα. Έλα τώρα. Άστε. Εντάξει. Τώρα τι να σας πω. Τι να τώρα με τον Παθρακικό. Με τον Παθρακικό ανατροπή ο Πάο και εκεί πέρα τώρα. Τι να σκεφτώ εγώ τώρα. Το βράδυ που θα πάω να κοιμηθώ. Άμα το πάρεις έτσι δεν ήταν ανατροπή. Αν θυμάμαι καλά έχει σοβαρίσει το ημίχρονο Παθρακικός. Δεν ήταν ανατροπή. Δεν το είδα το μάτσο εκείνο. Δεν το είχα δει. Δεν το είχα ούτε και εγώ το είδα. Δεν το είδα. Ούτε καν το είδα. Ούτε καν το είδα. Ο Πάο ήταν τραγικός όπως τραγικός ήταν και με τον άλλο του φιλαράκο στον Άγγελο Πέτσα. Ήταν ακόμα πιο τραγικός και τα ρίχνει στον Τζαβέλα και στο δεν ξέρω ποιον άλλον. Ο Τζαβέλα του τάπε, ναι. Εντάξει, τον βγάλατε MVP εσείς. Μια χαρά, γιατί MVP δεν ήταν. Δεν μου λες. Να, πες. Αν έπαιζε, τελευταία ερώτηση και θα μου απαντήσεις με ειλικρίνεια, αν μπορέσεις. Ναι, βεβαίως. Αν έπαιζε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι. Μάλλον Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Και έκανε ο Σαλπικίδης αυτό εδώ. Και πήγαινε σε... Τι έκανε. Κάτσε, θέλω να πεις τι έκανε ο Τζαβέλας για να μου πεις τι έκανε ο Σαλπικίδης. Έκανε τον τραυματία ο Τζαβέλας. Δεν έκανε τον τραυματία, ήταν τραυματία. Παπάρια ήταν τραυματίας. Ρε φίλε,
δεν θυμάσαι, ο Άγγελος έβγαζε όλους καλά και τον Τζιόλι τον είχε βγάλει καλά και με μετά άλλους δύο μήνες έξω μετά από λίγο. Και άμα ήταν τραυματίας, γιατί πίεσε δικό του γιατρό? Γιατί δεν μπορεί να πάει σε δικό του γιατρό? Γιατί τον έβγαζε ότι είναι καλά, αλλά ήταν τραυματίας. Και εγώ σου λέω ότι φοβήθηκε να πάει στον Καραϊσκάκη. Δεν λέω ότι το έκανε επίτηδες, φοβήθηκε. Ο Τζαβέλας, ναι. Ο Τζαβέλας που λες ότι φοβήθηκε, ναι. Ο Τζαβέλας ήταν ο καλύτερος παίκτης σε όλα τα προηγούμενα μάτς με τον Ολυμπιακό. Θες να θυμίσεις τα μάτς? Το 2-1 με το Γεωργιάδη, πρώτη αγωνιστική με το Ισαράλατη που είχε βάλει στην πουνιά, δεν είχε βάλει τον κόλλο Τζαβέλας. Στο μάτς με το κύπελο με τους Γάβρους που είχαν βάλει τους Γάβρους. Στη θύρα 4 από πίσω το είχε βάλει, ναι, βέβαια. Ναι, αυτός δεν είχε κάτι σέντρα στον Κλάους. Ναι. Δηλαδή σε όλα τα μάτς ήταν καλύτερος παίκτης. Μα εγώ δεν σου είπα ότι ο Τζαβέλας δεν παίζει για να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Σου λέω από το φόβο του δεν πήγε. Είμαι συγκεκριμένος. Και δεν θεωρώ κακό. Δεν θεωρώ κακό να φοβάσαι. Δεν είναι ντροπή να φοβάσαι. Ναι, η προσφέρω τι δείχνει, ότι φοβάται ή όχι. Καταρχήν εσύ για να λες ότι φοβήθηκε πρέπει να ξέρεις αν ήταν τραυματίας. Εγώ και εσύ δεν είμαστε στο πόδι του Τζαβέλα για να ξέρουμε αν είναι τραυματίας, σωστά. Ωραία. Εάν το έκανε αυτό λοιπόν ο Σαλμπικίδης, το ίδιο θα μου έλεγες τώρα. Αν πραγματικά ήταν τραυματίας, πήγαινε να πούμε στον γιατρό και το δικό του και το Αναστασιάδη τον έβγαζε έξω. Τι θα λέγατε? Τώρα μου κάνεις κάτι εντελώς υποθετικό. Εσύ, άσε τι θα κάνετε. Εσύ τι θα έκανες? Εγώ ο Σαλμπικίδης δεν τον έχω δει. Μπορεί να τον έχουμε πει πολλά διάφορα, αλλά ότι είναι κότα δεν τον έχω. Καταρχήν, άμα ήταν κότα, θα ξαναγυρίσω στον πάγο Σαλμπικίδης. Ναι. Άσχετα άμα το γουστάρω ή όχι, δεν έχει δείξει ότι είναι κότα. Όχι, δηλαδή θα ήσουν τόσο επιηγικής όσο με τον Τζαβέλα ή θα του ρίχνεις να μου. Καταρχήν, κάνεις λάθος. Δεν είμαι επιηγικής με τον Τζαβέλα. Τον Τζαβέλα, εγώ βλέπω αυτό που βλέπω, αυτό λέω. Μάλιστα. Εγώ βλέπω ότι ο Τζαβέλα θα σου όλα μάτια τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, όταν έκανε την επίθεση ο Αστέρας και ο Τζαβέλας έτρεχε να πούμε σαν το κόκκινο. Και άλλοι μπήκαν μέσα στα δίκια. Θα σ' άρεσε εσένα. Ναι. Το θυμάσαι και το παιχνίδι με την Τρίπολη? Πώς δεν το θυμάμαι. Ωραία. Πόσες φορές είχα μπει μέσα στα δίκια η Τρίπολη σε εκείνο το μάτς? Και σε εκείνη τη φάση που ο Τζαβέλας γυρνάει σαν τον κόκκινο που μου λες. Ποιος κυνηγάει τον Γιαννιώτα που δεν μπορεί να τον πιάσει φυσικά κανένας τον Γιαννιώτα, έτσι? Ποιος τον κυνηγάει τον Γιαννιώτα, ο Τζαβέλας ή ο Ράτς? Που δεν μπορεί να τον πιάσει ο Ράτσο όμως τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι γρήγορος και είναι πιο γρήγορος και από τον Ράτσο και από τον Τζαβέλα και από όλους. Και ο Τζαβέλας είναι 10 μέτρα πίσω. Πάμε διάλειμμα, πέσαν οι γραμμές. Πάμε διάλειμμα. Πάμε και θα τα πούμε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, 20 λεπτά, 22 λεπτά ακόμα έχουμε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Πέσανε με τον τελευταίο φίλο. Δεν θυμάμαι τι είχε πει ο φίλος την τελευταία φράση. 2-31-0 όλα 90. 90-90-90, 98-80-90. Τι είχε πει, θύμισε μου λίγο. Τον είχα ρωτήσει. Αν έκανε το ίδιο πράγμα ο Σαλμπικίδης, ας μην κατηγορήσουμε τον Τζαβέλα, να πάμε στο Σαλμπικίδη και να πούμε ότι ο Σαλμπικίδης έκανε το ίδιο πράγμα που έκανε ο Τζαβέλας. Δηλαδή τραυματίστηκε πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό, αν ήταν Ολυμπιακός, δεν πήγαινε να παίξει, πήγαινε σε δικό του γιατρό στην Αθήνα και ο Αναστασιάδης την ψώνησε μαζί του, τον έβαζε να παίξει, να πούμε, με την αναπληρωματική ομάδα, με την ΚΑΠΑ 20 κτλ. Και να φαγωνόταν ο Αναστασιάδης και μετά ο Σαλμπικίδης να ερχόταν κανονικά ως έξω αριστερά, μάλλον έξω δεξιά, στον ΠΑΟ και να παίζει βασικό στα παιχνίδια και να το βγάζανε οι δημοσιογράφοι MVP σε κάθε παιχνίδι. Πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος του ΠΑΟ? Αυτό το ρώτησα το φίλο. Εγώ δεν κατηγορώ ούτε κανένα Ζαγοράκι, ούτε κανένα Τζαβέλα. Εγώ παραθέτω τα γεγονότα, ρωτάω. Πώς αισθάνεσαι που είπε αυτό? Λέει για τον Παναθηναϊκό το είπε. Εντάξει, γιατί το είπε? Ο ένας ήταν έτσι και ο άλλος ήταν γιουβέτσι. Και ο άλλος ήταν κοκορέτσι. Μη συνδέεις, λέει Φαλακρέ, την εκαθάριση με την νέα ΠΑΕ. Μόνο η Μαρούπα το πίστευε αυτό. Και τώρα που είναι άνεργη στην ΕΕΑ, δώστε τις εκπομπές στο ραδιόφωνο. Αυτό απαντάει ο Κουφιοκέφαλος 779 και καλά κάνει και απαντάει δηλαδή. Αλλά εγώ το λέω. Εσύ τώρα που θα πας να κοιμηθείς το βράδυ, αφού θα δεις τα θρίλερ στο Star και στα άλλα κανάλια, ας πούμε, και δεις και καμιά τσόντα και θα δεις, ξέρω, και κάνα μυθιστόρημα, θα είσαι σίγουρος όταν ξυπνήσεις την άλλη μέρα ότι ο Άρης έχει περάσει την εκαθάριση? Ότι έχει βάλει ο Καρυπίδης το 1-200, ότι θα πληρωθούν οι παίκτες που είναι 4 μήνες απλήρωτοι? Εγώ δεν λέω ότι δεν θα το κάνει, αλλά εγώ σου λέω, είσαι σίγουρος ότι θα το κάνει? Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς. Έλα, Κώστα, ο γενναίος είμαι από την Πράγα. Τι κάνεις, καλά? Ο γενναίος είσαι? Ναι. Έλα, ρε γενναίο. Έχουμε μιλήσει κάτι φορές, καλά. Τι εδώ λέει η Τράγα? Βόλτα έξω. Έλα. Καλά είναι η Πράγα, μας έχει ζουλάνει λίγο καιρός. Ξυπνάς το πρωί, έχει ήλιο. Στις 11.30 βρέχει, στις 12 έχει αέρα και στις 3 έχει πάλι ήλιο. Ναι. Ένα περίεργο πράγμα. Είναι κυκλοθυμικός ο καιρός. Ναι. Είναι κυκλοθυμικός ο καιρός. Σαν γυναίκες είναι μηνόπαυση ένα πράγμα δηλαδή. Ναι. Άστα, μην πιάσουμε μετά με τις γυναίκες, θα μιλάμε δύο μέρες. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Θέλω να μου πεις κάτι, ρε φίλε.
σε σχέση με το Euro, είδες καμιά ομάδα να ξεχωρίζει? Έχω δει όλα τα παιχνίδια και δεν μπορώ να πω ότι, ξέρεις, αυτή η ομάδα μου κάνει το τσάφ όπως πιο παλιά. Εσύ είδες καμιά ομάδα να ξεχωρίζει? Είδα ότι η Ιταλία είναι τόσο σφιχτή πίσω, με τρία center back που ξέρουν και οι τρεις μπάλα, με ταχυδυναμικούς πλαγιούς back half, με ταχύτητα στην κόντρα, με διείσδυση, καλές εκτελέσεις. Θα μου πεις, ένα μάτς ήταν, εντάξει. Και ένα 3-5-2 το οποίο το παίζει μόνο η Ιταλία, αλλά το παίζει καλά. Και κοίταξε, το 3-5-2, αν το παίξεις καλά, είναι όπλο στα χέρια σου. Εάν δεν το παίξεις καλά και το παίξεις όπως το παίζει ο Τούντορ, με το Σάμπο δεξί back half, με το Σάμπο αριστερό back half, με τον Μακ back half, με τον Ροντρίγκες back half, θα σε κάνουν τον πισινό σαν τον πηγάδι του Μελιγαλά πίσω. Να σου πω κάτι. Άμα το Βέλγιο είχε λίγο καλύτερη εκτελεστική δυνότητα, χθες δεν θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Κοίταξε το Βέλγιο. Το Βέλγιο έχει καλές μονάδες. Ωραία. Από εκεί και πέρα είναι ασυντόνιστο. Δεν νομίζω ότι η τελική του. Εντάξει, είχαν τελικές. Εντάξει, δεν λέω εγώ δεν είχαν, αλλά. Έλα ρε, Κώστα, είχαν στατιστικά το Βέλγιο. Έπαιξε πολύ καλύτερα χθες. Δηλαδή είχε 2-3 καραμπινάτες ευκαιρίες να σκοράρει. Το δεύτερο γκολ της Ιταλίας δεν το μετράω εγώ. Έτσι, okay, ναι, στι καθυστερήσει. Σε κενό χρόνο, ναι. Ναι. Άμα δεν έτρωγε το πρώτο γκολ το Βέλγιο, δεν ξέρω τι θα γινόταν, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μου φάνηκε. Πιο φρέσκα πόδια, πιο φρέσκα πόδια, ναι. Που είδες. Φρεσκαδούρα. Αν και είναι νέοι και οι Βέλγοι στην Ιταλία, ξεφύγει, είδα μια φιλοδοξία γιατί είναι μια καινούργια γενιά ποδοσφαιριστών. Αυτοί εδώ οι Ιταλοί, έτσι όπως τους είδες, ναι. Με 2 χρόνια στα πόδια τους, ακόμα, χτυπάνε παγκόσμιο. Μπορεί και να χτυπάνε. Εννοώ άλλα 15-20 παιχνίδια να παίξουν μαζί, με ομοιογένεια. Με 3-5-2, με κοντά τις γραμμές, με αυτή τη ταχυδυναμικότητα των πλαγίων. Με άλλο τερματοφύλακα βέβαια, γιατί πρέπει να βρούνε τώρα. Έτσι, είναι 40 αυτός. Δεν υπάρχει άλλο Μπουφόν, ναι. Ναι, είναι θέμα. Μπορεί, και ολόκληρη Ιταλία δεν μπορεί να βγάλει σημαντικό. Ένα τερματοφύλακα αξίο. Έχει περάσει τερματαράδες και τερματαράδες. Τι Ζέκα, τι Τζοφ, τι ιστορίες. Τερματάρες. Και μένει με το 40χρονο τον. Είναι θέμα αυτό. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά εγώ σε άκουγα για το μεσημέρι και νομίζω ότι είναι πλασματικό το αποτέλεσμα. Ναι. Το χθεσινό της Ιταλίας με το Βελγίου. Αυτή είναι η άποψή μου και θα μας δείξει η πορεία του Euro ποιος έχει. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω προς τους φίλους μου τους Αριανούς. Φτάσαμε σπίτι με το σκυλί. Με το σκυλί πώς θα πας, δεν μου είπες. Το δικό μου το σκυλί. Το σκυλί για την κόρη σου, ναι, αλλά δεν μου είπες μετά. Σήμερα ήρθε περίοδος το σκυλί. Με το σκυλί. Και πήρα τηλέφωνο τον κτηνίατρο να ρωτήσω αν τα σκυλιά παίρνουν ταμπών. Και μου λέει ο Χατζινάκος, ρε πού είχε το τρελοκομείο. Λέω δεν ξέρω. Η μήνυ είχε, λέω, περίοδο. Ήταν ανόρετη, λέω τι να κάνω και τα λοιπά. Και με κατεύθυνε ο κτηνίατρος. Ο κόκκινος άμα ήταν θα το ήξερε. Γιατί ξέρει και από ζώα. Πάντα. Ναι, ναι. Κοιτάζεσαι στον καθρέφτη κάθε πρωί, κατάλαβες. Εδώ με τα σκυλιά, φίλε, να ξέρεις, είναι πολύ κυριλέ στην Τσεχία. Δηλαδή, όσο πιο καλό το εστιατόριο, τόσο πιο στάνταρ μπαίνει το σκυλί μέσα. Δηλαδή, από τα 100 μπαρ να μην μπαίνουν τα σκυλιά στα 5 και στα 100 εστιατόρια. Είναι πολύ. Ακούστε τώρα, θα θέλουμε να πάμε τώρα. Τέλος πάντων, Κώστα, και ένα τελευταίο. Μ' ακούς? Για πες μου. Με τους Αριανούς, ρε φίλε, αν εγώ ξέρεις, είμαι παρακολουθής. Ξέρεις τι γουστάρω από Πάριτσο. Εγώ πιστεύω, θα σου κάνω μια εκτίμηση, μπορεί να είμαι και λάθος. Εγώ πιστεύω ότι εσύ κατά βάθος, στην καρδιά σου, τον αγαπάς τον Άρη. Τον λατρεύω. Απλά είσαι σαν ένας, πώς είναι ένας δίκαιος γονιός, ρε φίλε, που μπορεί να έχει τον αγαπημένο του γιο, αλλά όταν θα κάνει το λάθος, θα επιμείνει και θα του το πει, δεν θα μασίσει, γιατί πιστεύει ότι αυτό θα τον διορθώσει και στο φίλε, τι γιο και τι κόρη. Δεν υπάρχει τέτοια φάρα στη γη. Τέτοια φάρα στη γη δεν υπάρχει. Από όπου και να τους πιάσεις, δεν μπορεί να τους πιάσεις από πουθενά. Δεν υπάρχουν. Τέλος, εγώ έχουν ένα DNA, έχουν ένα DNA ασύλληπτο. Δηλαδή, συστήνουν μια εταιρεία παραγόντων σε ένα καφενείο και στο απέναντι καφενείο ρουφιανεύουν τους άλλους. Στέλνουν στους οργανωμένους οπαδούς και σου λένε, αν πάρουμε εμείς την εξουσία, εσείς θα φυλάτε τη θύρα 380 ευρώ το αυτό. Θα μπαίνετε τζάμπα εσείς εκεί. Θα κάνουμε εμείς εκείνο να τους φάμε αυτούς. Χρησιμοποιούν τα παιδιά για να κάνουν τις δικές τους δουλειές. Γαλανός είναι, όποιος θέλει κι ας είναι. Όποιος θέλει κι ας είναι. Πάνε εκεί, τους λένε, ξέρετε κάτι, αυτός είναι απατεώνας. Τι έκανε εκείνο και τ' άλλο. Το πιστεύω, θα το φάμε κι άλλο. Είναι παραταξιακοί. Είναι εμφυλιακοί. Είναι ασύλληπτοι τύποι. Αλλά ένα καφενείο εδώ, τρεις ρουφιανεύουν το άλλο καφενείο.
Πάω στο άλλο καφενείο, ρουφιανεύω το άλλο καφενείο. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Είναι ασύλληπτο, φίλε. Και όσοι θέλουν να πάρουν εξουσία, χρησιμοποιούν τους συνδέσμους για να πάρουν δύναμη. Και μετά οι άλλοι, όταν είναι να τους διώξουν, ξαναχρησιμοποιούν τους συνδέσμους για να διώξουν αυτούς που πήραν δύναμη από τους συνδέσμους. Ουσιαστικά δηλαδή οι παράγοντες εκμεταλλεύονται το οπαδικό κίνημα για να κάνουν τη δουλειά τους. Σωστό είναι αυτό. Εάν λοιπόν αυτοί. Θυμάμαι αυτά. Ναι. Για το 90... Εγώ είμαι στον ΠΑΟΚ και ασχολούμαι με τα πράγματα από το 96. Στον ΠΑΟΚ την γλίτωσε ο ΠΑΟΚ. Γιατί πήγανε να κάνουν κάποιοι, ξέρω εγώ, σύνδεσμο δυνατό. Να σου πω κάτι. Ναι, δεν μπόρεσε να κάνει ένα ΠΑΟΞη μονοπόλιο, να πούμε. Να πούμε την αλήθεια. Ο Σαωρίδης, μου λέγανε εμένα τότε, ήμουν 19 χρόνια, ότι ήταν υπάλληλο σε φαρμακοβιομηχανία και ότι απλά φόρτωνε κυβότια. Και βρέθηκε με λεφτά πολλά. Ισχύει αυτό το πράγμα ή είναι. Όχι, μωρέ, όλοι άνοιξαν ένα σύνδεσμο. Κοίταξε, άκουσα. Όλα τα παιδιά ανοίγουν ένα σύνδεσμο. Έτσι άνοιξε και ο Σαωρίδης. Ο Σαωρίδης πήρε, ας πούμε, το δικό του το σύνδεσμο και έκανε ένα bullying στους άλλους συνδέσμους. Όχι γάτες είναι, όχι σκυλιά είναι, όχι μπολντόκ είναι, όχι ποντίκια είναι αυτή κτλ. Τρομοκράτησε τους άλλους συνδέσμους και έκανε ένα μονοπόλιο. Μετά, επειδή ήταν έξυπνος άνθρωπος, το μονοπόλιο αυτό το έκανε, πώς το λένε αυτά τα. Κέτερι. Αυτά τα όχι τα. Franchise. Μπράβο. Έκανε τα franchise. Πήγαινε στον Κολυνδρό. Ήταν αυτοί στον Κολυνδρό οι ιερολοχίτες. Λέει, άμα δεν γίνετε σουπεράδες, δεν σας δίνω εισιτήρια. Αυτό για να γίνει, είχε την εξουσία της ιδιοκτησίας. Επειδή ήταν χέστες οι παράγοντες του Άρη, και επειδή φοβόταν να πάνε κόντρα στο μονοπόλιο του Σαωρίδη, ήταν δειλοί, παλέμαχοι, ξέρω εγώ, παράγοντες κτλ. Τους φοβόντουσαν. Είχαν ένα ύφος μπλαζί κτλ. Κάνε το μονοπόλιο. Αυτό ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Ο Ηρακλής το έκανε με τη θύρα 10. Η θύρα 10 δεν θέλει να διοικήσει ακόμα. Θα δούμε τα κατορθώματα και τη θύρα 10. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει και αυτή. Ωραία. Σε έχω παραδεχτεί σε ένα πράγμα. Εγώ ξέρω ότι το Μάνο βαριέμαι να τον ακούω. Έχω πάρει και πέρυσι τηλέφωνο και το έχω πει και άλλοι άνθρωποι. Το θεωρώ καραγκιοζηλίκη να βγαίνει κάθε μέρα. Στο λέω απλά και δεν είναι κακή έκδοση. Ναι, εντάξει. Το θεωρώ καραγκιοζηλίκη. Αλλά φέτος τον έβγαλε 100-0. Γιατί έχει βγει και έχει πει 1 εκατομμύριο πράγματα. Και ό,τι του έχει πει έχει βγει. Οκ. 100-0 τον έχει βγάλει. Και άμα έχει λίγο σεβασμό στον εαυτό του, δεν πρέπει να ξαναβγεί, ρε φίλε. Και καλά τα ξέρω, τα κάνω, τα λέω εγώ. Σε παίρνω από 2.500 ευρώ. Κοιτάξτε, εγώ οφείλω στη δουλειά που κάνω να γνωρίζω παραπάνω από ότι ο Μάνος. Εάν ο Μάνος, εάν ο Σαωρίδης, εάν ο Θύρα 4 ξέρει παραπάνω από μένα και μου δίνει αυτές τις πληροφορίες, έχω χάσει το παιχνίδι. Αυτός πρέπει να ξέρει από μένα πράγματα. Ή τέλος πάντων, ναι, δεν γίνεται, ναι, φίλε, δεν γίνεται να γίνει, να με αντικαταστήσει εμένα. Δεν γίνεται αυτό. Απαγορεύεται. Ναι. Και στραβό να είναι που θα το πω, πρέπει να είναι αλήθεια, να βγει για να δικαιωθώ. Αλλιώς τι με πληρώνει ο άλλος. Κατάλαβες. Τον έχεις βγάλει φέτος 100-0. Και εγώ θεωρώ ότι μια φορά πρέπει να βγει και να σου πει, γιατί όλος λέει κύριε Λαπτόπουλε και κύριε Λαπτόπουλε. Να σου πει μια φορά, ρε Κώστα, ήσουν σε αυτά τα πράγματα σωστός και εγώ ήμουν λάθος δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή. Πώς να το κάνουμε. Η γοητεία του ραδιοφώνου δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Διότι η ρόλη μετά θα πούμε το ότι το έργο παίρνει λάθος πλοκή. Κάθαρε, φίλε. Εντάξει, λοιπόν, καληνύχτα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Ζηλεύω τον καιρό που έγινε, γιατί σε καμιά δεκαριά μέρες θα πιάσουν οι λαμαρίνες, θα πούμε, θα γίνουν 80 βαθμοί Κελσίου. Μια χαρά είσαι πάνω και ας είναι ο καιρός κυκλοθυμικός. Τα λέμε, επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Αυτοπούλε, μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση. Είμαι δίμηθο να ανεργώσω. Είμαι 30 ετών. Πώς? Είμαι 30 ετών. Είμαι σε δίμηθο να ανεργώσω. Είμαι απογοητευμένος πάρα πολύ. Μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση με τα αποκέντρωματα που ξέρω, έτσι ώστε αν βρεθεί κάποιος, έτσι ώστε να βοηθήσει. Πες ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, το κύριο επάγγελμά μου είναι βοστικό καλό χέρι, είμαι αρτεργάτης. Αρτεργάτης. Αρτεργάτης, πολύ καλό. Με το φούρνο, ναι, ωραία, ναι. Έτσι. Και έχω δουλέψει και σαν βοηθό σε Βιτόρου, καλοκαιρινή σεζόν. Και η καλοκαιρινή σεζόν βέβαια σαν αρτεργάτης σε χαρακτηρικές και από δέκα από εκεί. Πού τώρα, πού σκάλωσες τώρα, τι έγινε. Ώστε. Ναι, πού χάλασε το έργο, γιατί άμα είσαι εργάτης, αρτεργάτης, είσαι στο μπαν, είσαι στην αγορά, δηλαδή μέσα. Πού χάλασε η δουλειά τώρα και δεν είσαι.
Δεν είναι 2,5 χρόνια όμως είμαι άνεργος. Ναι, ο λόγος ποιος είναι? Η αγορά είναι έτσι, ας πούμε, ή δεν έχεις δυνάμεις πολλές? Δεν υπάρχουν δυστυχώς δύσκολα ο κόσμος παρατά πλέον τις βιές τους. Ναι. Άρα, δηλαδή ψάχνω από γνωστούς, από σημαίνεις, δηλαδή δεν βρίσκω τίποτα. Πας εκεί στα ραντεβού, πας στα ραντεβού. Ραντεβού όταν εννοείται. Ενώ δηλαδή παίρνεις ας πούμε τηλέφωνο. Ναι. Και λες, σου λένε έλα να σε δούμε, πας. Πάω δυστυχώς. Επειδή ίσως κόβουν φάτσα, δεν ξέρω πώς το κόβουν. Δηλαδή η φάτσα σου, τι έχει δηλαδή το αξιοπρόσεκτο που να μην σε πάρουν? Είμαι εγκληματική. Έχεις εγκληματική φυσιογνωμία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα, ένα μείον αυτό, ξέρεις, καμιά φορά. Δηλαδή... Εντάξει, είχα πάει σε έναν κύριο στους άλλες, σαν τεγάτης, και μου λέει ότι έχω βρει. Εντάξει, το μένω τηλέφωνο από άλλο κινητό και μου λέει, έχετε ξαναδουλέψει, ξέρετε. Λέω, κύριε, συγγνώμη, πάτε φοράστε φούστα, αφού από τη στιγμή που έχετε βρει, είμαι ο κύριο, είμαι... Εσένα, ας πούμε, μισό λεπτό, εσένα σ' άκουσε στο τηλέφωνο και σε είπε ή σε είδε κιόλας? Με είδε, αλλά μετά, με είδε, με είπε ότι βρήκε. Ναι. Το ξέρω, δηλαδή, τηλέφωνο, μήπως είσαι ρε, εσύ, κάτσε να δεις. Είναι μερικοί άντρες οι οποίοι είναι αγριοποί. Δηλαδή είναι τυψιλοί, μηταράδες, αυταράδες, χαρακωμένοι στο πρόσωπο. Ναι. Εάν δεν με δει στην εργασία μου επάνω, δεν μπορεί να κρίνει. Ναι. Έτσι, ναι. Κοίταξε να δεις, ναι. Και την άλλη τη γυναίκα, άμα τη δει στο κρεβάτι απάνω, δεν μπορεί να την κρίνει. Αλλά άμα είναι να πούμε, δεν βλέπετε, κατάλαβες, δεν πάει όλος να προχωρήσει. Είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα κοινωνιολογικό θέμα. Δηλαδή, να κόψεις μάπα και να πεις σε κόβω λόγω μάπας. Ναι. Πάει απίσω για να βγάλω τα αγωγή, έτσι. Ναι. Όσον αφορά το φούρνο. Δεν μου λες, στους προηγούμενους φούρνους που δούλευες. Ώστε, ναι. Ναι. Ξαναπήγες για να μα τα ξαναδουλέψεις? Δυστυχώς είναι καλυμμένοι φουλ. Δυστυχώς. Ναι. Δηλαδή, άμα φύγει κανένας, πεθάνει κανένας, πάθει κανένας, κάνα έφραγμα εκεί μέσα στο φούρνο και τα λοιπά. Δεν σε ξαναπέρνει πίσω αυτός? Μην το παράτα το θέμα να πεθάνει. Τι παξίλω τώρα να πεθάνουν οι άνθρωποι, να πάω στη διάσπιση, να πάω τη διάσπιση. Βρε, εγώ άμα έπεσα τέρμα μικρός, παρακαλούσα να σκοτωθεί ο άλλος για να παίξω. Τι λέει τώρα? Λοιπόν, επειδή τώρα το θέμα το... Τι να κάνω εγώ, πες μου, πώς μπορώ να βοηθήσω, με ποιο τρόπο? Να κάνω ένα κίνηση ότι ψάχνουν οι διάτερ και δεν ψυχονία με πάω στο 30, δηλαδή δεν έχω πόσα πουθενά. Είμαι πολύ καθοποιητικό χέρι σαν τεγάτης. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι έμπειρος, έτσι. Εντάξει. Πώς τον εμάστορας, πώς τον... Είσαι μάστορας καλός, αλλά λόγω μουρης κόβεσαι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω καμιά φορά. Εντάξει, εντάξει. Και βοηθούσε σε βιντεό έχω δουλέψει κάποιες στη ζώνη, πήγες την έφυξη ότι διάσε φούρνο. Εντάξει, είναι καμιά φορά δεν ταιριάζει. Να και εμένα με πάρει ένα σκηνοθέτη να παίξω ταινία σοβαρή, θα με πετάξουν έξω με τις κλωτσιές. Που δούλευα καλοκαιρινή σεζόν, βοηθητικό χέρι σερβιτόρου. Πώς με παίρνετε, δηλαδή σου βοηθώ σερβιτόρου. Ναι. Τώρα στην Καλκιδική, βοηθώ σερβιτόρου, δεν θα βρεις, βραδερφέ, πέντε μαγαζιά που να τυχωθείς, να πούμε και τα λοιπά. Τόσο αγριοπόσε δηλαδή, που αν έρθει ο άλλος με τη γυναίκα του, θα τρομοκρατηθεί, να πούμε. Όχι βέβαια. Εντάξει. Όχι βέβαια. Κουράγιο κάνει. Εγώ θα κατευθυνόμουν προς Καλκιδική μεριά. Μάλιστα. Μπορώ να αφήσω κάποιο τηλέφωνο? Άστο. Λοιπόν, 699. 699. 459. Ναι. 2131. 2141. 2131. 31. Ξαναπέστε άλλη μια φορά, το γράψω εγώ. 699. Ναι. 459. Ναι. 2131. Και είσαι ο? Νίκος λέγομαι. Ο Νίκος. Νικόλα μου, καλή επιτυχία. Ελπίζω κάποιος ο οποίος χρειάζεται. Είσαι καιρό ακούς την εκπομπή? Έπεσε ο Νίκος. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Καμιά φορά λες αυτός... Δεν θυμάσαι εκείνη που μια χοντρούλα άσχημη που πήγε να τραγουδήσει και την κοροϊδεύαν και ανοίγει τη φωνή να πούμε και ήταν σαν αηδόνη η φωνή και τα λοιπά και εξεπλάγει. Εξεπλάγει, ναι. Καμιά φορά μας φτιάχνει ο Θεός λίγο αυτά σε δεδομένα. Εντάξει. Και εγώ πήγα φαλακρός να κάνω εκπομπή. Έβαλα περουκίνη, νόμιζα ότι θα με παίρνανε. Τελικά το έβγαλα και πάλι δεν με πήρανε.
Αυτά συμβαίνουν μέσα στη ζωή. Είναι. Πάμε σε ένα φίλο ακόμα. Τελευταίο για σήμερα. Να μπακάρει να βρει δουλειά. Ξέρεις τι να θες να δουλέψεις και να μην μπορείς. Άσχημο πράγμα. Ναι, είναι πολύ να έχεις δυνάμεις, γνώσεις. Αυτό και να μην μπορείς. Είναι ό,τι χειρότερο. Άντε να είσαι τεμπέλης, να πεις α το διάλογο με τεμπέλης, βαριέμαι. Δεν σηκώνομαι το πρωί, δεν κάνω. Αλλά να θες. Να είσαι 30 χρονών, πάνω στα νιάτα σου, αυτό είναι πολύ κακό. Είναι η ηλικία που είναι προσφέρεις. Αυτή είναι η πλάκα κάνεις εδώ, ο άλλος είναι 70 και λέει δουλεύω, ρε, κάνω και πάνω στη δουλειά χάνεται κιόλας. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Είδα τα μάτια σημερινά. Ναι, εγώ την Ουγγαρία δεν την είδα, πήρα βαθμούς. Η Ουγγαρία ήταν καλύτερη από την Αυστρία. Δεν την είδα, το άκουγα να μετάδωσε από την Era Sport, γιατί εμείς δεν το είχαμε να μετάδωσε. Εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει στους 8 και στους 4, απλώς είναι καλύτερα από την Αυστρία. Ναι. Και τώρα η Πορτογαλία, εντάξει, εγώ πίστευα ότι κάτι θα κάνει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε Γαλλία ούτε Αγγλία, γιατί σε αυτούς πέφτει. Ναι. Αν βγει πρώτη πέφτει με την Αγγλία. Είναι και ντεφορμέ, είναι και ντεφορμέ ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι πτώμα, είναι κουρασμένο. Θέλει και δεν μπορεί, θέλει και δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ναι. Τα δύο φάουλα, μα είδες πάνω στο τείχος, την κεφαλιά εξ επαφής την έριξε πάνω στο στον τερματοφύλακα, στη βαθιά παλιά του φύγε το κοντρόλ. Εντάξει. Αν έφτανε στο τελικό ή στον ημιτελικό, ο Ρονάλντο είναι, θα έπαιζε. Αλλά τώρα έτσι για να παίξει 3-4 παιχνίδια δεν μπορεί. Βρωμάει πτωματίλα. Έτσι. Είναι πτώμα, είναι κουρασμένο. Είναι για να τον πάρει εδώ αυτός, να τον βάλει στην κάσα και να τον σηκώσει. Ναι. Όσο για στην άμυνα η Πορτογαλία, έκανε δύο τραγικά λάθη. Μην ξεχνάς το 5ο λεπτό, έφαγαν ευκαιρία για το 0-1. Ναι, ναι. Θα μου πεις μπορεί να το γύριζε, εντάξει. Πάλι από το Βιερίνη από εκεί, χαμηλά. Και οι δύο πλευρές από εκεί, και οι δύο φάσεις από εκεί. Και στο 85. Είχατε ευκαιρία μεγάλη για να φάει το 1-2. Αυτά τώρα είναι σημάδια. Δεν είναι δυνατόν να σου κάνει το 1-2 τώρα εκεί. Έτσι. Και τους έκανα κι άλλες κανένα δύο ευκαιρίες. Τέλος πάντων, να μην σου πω ότι δεν είχε και κανένα στο 1-1 για να μπει τώρα εκεί. Ναι. Κάτι σέντρες πέρασαν. Ποιος? Δεν τους βλέπω ότι μπορούν να πάνε πουθενά. Αυτός ο Βιερίνια μου θύμισε τον Κίτσου. Σέντρα και πόδι, σέντρα και πόδι. Πόδι και σέντρα. Και να περάσει και να κάνει. Δηλαδή, δεν ήταν άσχημος μπροστά, αλλά δύο φορές. Ναι, δεν ήταν άσχημος μπροστά, πίσω έκανε τρύπα, πήδηξε στον κόλ, δεν μπόρεσε να πηδήξει. Ήταν ο αρνητικός κρίκος, να πούμε. Ακριβώς, ναι, δεν θα τον βάλουμε. Εξυπνάδες τώρα, τον βάλανε από εξτρέμ, τον κάνανε back τώρα για άσε με τώρα. Ή είναι εξτρέμ και δεν το βάζει να παίξει, το βάζει αλλαγή. Ή το βάζει 4-4-2, δεύτερο επιθετικό το Βιερίνια, βρες ένα άλλο back. Δεύτερο επιθετικό το Βιερίνια. 4-4-2. Βάλε τον Άνι και τον Βιερίνια σεντερφόρ. Και τράβα να πούμε τον Ρονάλντο έξω αριστερά. Όσο αντέξει. Σάματι δηλαδή που τον έβαλε σεντερφόρ. Λίγες κούρσες έκανε, βγήκε και έκανε. Θα τον πεις. Δεν αμαρκάρεις Ρονάλντο. Θα βάλω εγώ δύο αμυντικά χαφ, τον Ντανίλο και έναν ακόμα. Θα φάω τον Γκόμες να βάλω σε ένα μέσα ή τον Ζολομάριο, ένα από τους δύο, και θα βάλω τον Βιερίνια σέντερφορ δεύτερο. Τι μου τον έχεις δεξί μπακ τον Βιερίνια με εκείνη τη μούρη, έχει και ένα τίξα το φούντα ο Σάντος. Τις κολόνες δεν τις είδες, τις κολόνες. Έχει και ένα τίκ, έτσι κάνει το λαιμό να πούμε, σαν το Μητσοτάκι το νόμο να πούμε και το Μαχλά. Τι τον έχεις δεξί μπακ τον Βιερίνια, μωρά αδερφέ μου, το κατέστρεψε να πούμε. Πήγε να υποτιμήσει και τους Ισλανδούς. Κάτερες, 150 εκατομμύρια μπροστά να πούμε, και αυτοί δεν έχουν τίποτα. Πήγε να τους υποτιμήσει ότι ναι, κάτι γεμίσματα έκαναν, να μ' ακούσει τη συνέντευξή του. Αλλά τέλος πάντων, τώρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για τους τέσσερις. Η Γαλλία πηγαίνει στους τέσσερις, συναντάει μόνο η Πορτογαλία ή η Αυστρία. Δεν συναντάει τους Γερμαναράδες. Η Κολογαλία. Ας γερμανική είναι η γραμμή, είναι δύσκολη. Η άλλη ομάδα στους τέσσερις είναι η Αγγλία, η οποία και αυτή συναντάει η Πορτογαλία ή η Αυστρία, ανάλογα ποιος θα περάσει. Η Κροατία δεν συναντάει κανέναν. Καλά πάει, ναι, καλά πάει αυτή. Και η πιο δύσκολη γραμμή είναι της Ιταλίας. Η Ιταλία δηλαδή κατευθείαν στους 16. Παίζει ή με Κροατία ή με Ισπανία. Ω, Ιταλία, Κροατία, μακελιό θα γίνει. Και άμα κερδίσει πηγαίνει και πέφτει πάνω στη Γερμανία και μετά στη Γαλλία. Αυτά είναι, άλλη ομάδα δεν υπάρχει να ξεχωρίσει. Τώρα κάτι Τσεχίες και κάτι Ρωσίες και αυτά.
και ο Αλής, κανείς δεν μπορεί να πάει στους τέσσερις. Μόνο Κροατία και Ιταλία, κανένας άλλος. Άλλο τι κάνεις? Τίποτα, δουλειά δεν έχουμε πολύ. Γιατί? Γιατί δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Επιταγές πεντάμινες, εξάμινες, πώς επιταγές θα πέρεις, πόσο να αντέξεις. Πεντάμινες, εξάμινες. Θα σε δώσει μια πεντάμινη επιταγή και μόλις λήξει η επιταγή θα πας σε 400-400 να τα πάρεις. Θα μου πεις κάπου θα πληρώσεις, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά δυστυχώς. Τι θα γίνει με τον τουρισμό, θα κάνουμε τίποτα φέτος? Για να έρθουν τίποτα οι Ισλαμιστές εδώ μας την άξουν και μας τον αέρα. Πεσμένος είναι, δεν ακούς αυτά τα νησιά τουλάχιστον τα 4-5 που μπερδεύτηκαν με τους μετανάστες, έβλεξαν. Η Μυτιλήνη, ε! Με τίποτα δεν πρόκειται να κάνουμε. Μάλιστα. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Θα δούμε. Αυτά. Όπως θα τη βγάλουμε. Τα λέμε. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Αυτό ήταν. Πώς σας φάνηκε, ρε Κοπρόσκυλα? Καλά πέρασε. Καλά πέρασε. Καλά πέρασε. Εσύ με τον Αριανό πήρε τηλέφωνο. Γάβγιζε. Τι, μου δει, γάβγιζε ο Αριανός. Κατάλαβα ποιος είναι. Ο Καρδάζης. Ο Καρδάζης δεν είναι. Ο Καρδάζης είναι. Αυτός ήταν. Τι είναι αυτός, τρελός είναι, τι είναι, παράδειγμα. Δουλεύει. Εντάξει, καλό παιδί. Είμαστε την άλλη φορά. Είμαστε την άλλη φορά στο. Έχω έφυγα την παράθεση. Α, μιλάω κανονικά. Ναι, μίλα, ναι. Όχι, εντάξει. Δεν είναι. Είναι τραγικά πράγματα αυτά. Δηλαδή τώρα να βγαίνει άλλο στο ράδιο και να τσατίζεται και να κάνει για το. Τον έπιασε η πίεση, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή για ποιο λόγο δεν είπαμε κάτι. Συντοπίτη σα εκεί, δηλαδή, ναι. Ναι, τώρα εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λάθο. Πιτσιρικά είναι, δεν είναι. Όχι, δεν πιτσιρικά. Πόσο είναι. Στην ηλικία μα και παραπάνω. Μάλιστα. Συγχύστηκε για αυτό το πράγμα. Ναι. Πάντω εγώ δεν θα συγχυζόμουν. Καμιά φορά δηλαδή ο άντρα να συγχύζεται για λάθο πράγματα. Δίνει αξία δηλαδή σε κάτι πράγματα ο άντρα, να πούμε, το οποίο είναι πολύ έτσι. Δευτέρας διαλογής προβλήματα. Ξέρω, και εγώ ακούω ράδιο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Βγαίνουν, πόσοι βγαίνουν στο ράδιο, θα πούνε και για τον ΠΑΟΚ. Δεν βγήκε καμιά φορά να πάρω να πω και να. Κοίτα, να βγήσω όταν, και να κάνω. Όταν το ΠΑΣΟΚ μοίραζε λεφτά εδώ και οι Νέες Δημοκρατίες μοιράζαν λιγότερο, αλλά μοιράζαν και αυτά τα τέλος πάντων. Και ήταν χορτάτοι οι κυλάρες τους και πέραν δάνεια και πέραν αμαξάρες, γαβγίζαν. Ήταν φορτωμένη μαγιά. Φορτωμένη μαγιά. Μαγιά. Μαγιά φορτωμένη. Τώρα που δεν υπάρχει φράγκο, κάπου χαλάρωσαν. Δηλαδή, σαν και αυτόν που έβγαινε, έβγαιναν εκατοντάδες. Εγώ μια μέρα, όταν ήρθα εδώ το 2-2, είπα, έπαιζε ένα Άρης ΠΑΟΚ φιλικό. Και λέω, τι τα θέλετε τα φιλικά, ρε φιρέ, με τον Αναστασιάδη. Σερσερίδες και οι δύο. Θέλετε, σερσέμιδες και οι δύο. Σκοτωθούν στο ξύλο αυτοί κτλ. Ω, ήρθαν εδώ, φωνάζανε. Παίξα ξύλο. Λέει, δικαιώθηκε ο Ραπτόπουλος. Ναι. Φορτωμένη μαγιά, μαγιά φορτωμένη. Όχι, είναι λάθος μεγάλο αυτό, γιατί όπως είπαμε και πριν υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα. Και ένα μπράβο θέλω να πω στα παιδιά αυτά στη Ρόδο. Πρώτο στην ομάδα του Άρη που πήρε το πρωτάθλημα με τα αναπηρικά τα καροτσάκια που ήταν τα παιδιά ανάπηροι. Και ένα μπράβο στα παιδιά εκεί του συνδέσμου του ΠΑΟΚ που πήγαν και τους τιμήσανε και τους βραβεύσανε. Και αυτό να τα βλέπουν αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και χαυγίζουν. Και να βλέπουν ότι να ξεχωρίζουν κάποια πράγματα. Και να μην τρελαίνονται. 15 δευτερόλεπτα και θα κλείσουμε μετά. Πάμε. Ο Τζόρνταν έρχεται στο Λαγκαδά. Έρχεται. Πουλάει παστέλι. Έρχεται, έδωσε μια-δύο φορές παστέλι εκεί. Ωραίος, πολύ τον αγαπάμε που λέει τον Τζόρνταν. Στον Τίγρη. Στον Τίγρη, ναι. Και τον αγαπάτε τον Τζόρνταν. Αλλά έχει καιρό να έρθει και. Κάναμε 10 ταξίδια, ούτε τις βενζίνες δεν βγάλαμε. Τον αγαπάμε τον Τζόρνταν. Εγώ κοστάρω Μάριο, είπαμε, εντάξει. Μάριος είναι. Ναι. Άλλη κουλτούρα, άλλη φιλοσοφία, άλλη τρέλα, άλλη μούρλα. Κοίτα, ο κάθε ένας έχει μια ειδική μούρλα. Και ένα ταλέντο διαφορετικό από τον άλλον. Νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερες προσωπικότητες. Ο Ασλαμάς στον ραδιόφωνο, εδώ 3-4, εδώ 5. Αυτό καλό είναι. Να μην είναι, δηλαδή η πόλη να έχει μια μονοτονία. Έχει μια μονοτονία στις ειδήσεις. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ ένα ρεπορτάζ παντού, ο Άρης ένα ρεπορτάζ παντού. Δεν διαφέρει, δεν υπάρχει κόντρα. Δεν μπορεί να πεις ότι εντάξει, μπορεί. Κάπου σε μια παράταξη να συμπαθεί κάποιος, ξέρω εγώ, παραγωγός. Και... Αλλά καλό είναι να υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες. Καλό είναι να υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες ή διαφορετική προσέγγιση. Καλό είναι. Και για να μπορεί και ο άλλος να διαλέγει. Εγώ γουστάρω, με ταιριάζει να ακούω αυτόν ή να βλέπω αυτόν. Όπως κάνουμε εμείς. Έτσι δεν είναι. Η επιλογή του καθενός. Τι θα ακούσει, έτσι. Τι θα διαβάσει, όλα είναι η επιλογή του καθενός μας. Μάλιστα. Λοιπόν, την κοπανάμε. Την κοπανάμε, ναι. Ο Γιάννης συνεχίζει εδώ αγέροχος. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε σύντομα, έτσι. Σύντομα και σαφώς. Θα στώσω στο Ταρζάν εγώ να πιω καφέ. Να έρθεις, σε περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Στον Τίγρη, εκεί ανοίγει ένας φίλος μου παιδικός,
με ένα μαγαζί, δεν ξέρω αν το άνοιξε, ο Φάνης ο Παναγής, πώς το λένε αυτά τα Μιλίσιους, Μίσιους, πώς τα λένε αυτά. Αντιλίσιους. Αντιλίσιους, ναι. Το είδαμε. Ανοί. Ωραίο μαγαζί. Του Ντέις είναι, όχι, του Ντέις. Του Ντελίσιους. Ναι. Ντελίσιους. Είναι συμπαθητής μου αυτός που ήταν, ο Φάνης. Θα πηγαίνουμε από εκεί να πάρουμε καφεδάκια και... Πες αυτό με είπε αυτό που να μου το κεράσεις, το πρώτο. Φάνης. Κάτι με τις τέντες, κάτι με τη ΔΕΗ, κάτι είχε κάτι κολόνες, είχε εκεί κάτι αυτά, κάπου το καθυστέρησε. Ναι, είδα σήμερα τα παιδιά που είχε μέσα το πρωί. Ναι. Είχε κάτι παιδιά σήμερα το πρωί μέσα εκεί, μάλλον τα δείχνανε. Ναι, ναι. Είναι επιχειρηματίας αυτός από μικρός. Ναι, φαινόταν ναι. Και ο πατέρας του είχε επιχειρήσεις. Το είχε δηλαδή, Το είχε το DNA του. Θα τον τιμήσουμε. Ναι, ο Φάνης. Φοβερός. Λοιπόν, μπράβο. Θα τον τιμήσετε το φίλο μου, το συμμαθητή μου, έτσι. Τα λέμε, παιδιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πλάστε κανένα χράλι συνεχώ.